Καλημέρα. Δεν ξεχάσαμε αυτήν. Οπότε η διαδικασία είναι ως εξής. Αρχικά θα γίνει από τον Δημήτρη Λοχαπίδη μια αναφορά στο θέμα. Στη συνέχεια, μια εισήγηση, δηλαδή εισήγηση πώς είμαστε στο θέμα. Μετά ο Υπουργός, ο Σοκράτης Φάνοντος, θα κάνει την κυρίως ομιλία. Και αν χρειαστεί, στο τέλος, από τον συνεργάτη, τον Διαμαντόπουλο, το Στέλιο. Δημήτρη. Λοιπόν, εκ μέρους της Νομαριογής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε τις αρχές του νομού, τους δημάρχους, να μην αναφέρουμε. Βλέπω εδώ τον Δήμαρχο Βέλιας, τον Δήμαρχο Νάουσας, πολλούς κοινοτάρχες, πρώην δημάρχους και από αρκετούς φορείς του νομού. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που δέθηκε την Κυριακή για αυτήν την εκδήλωση εδώ στη Βέλεια. Το θέμα μας είναι ένα θέμα που το ξέρουμε όλοι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σε επίπεδο νομού αφορά περίπου 50.000 στρέμματα που ήταν δάση και γίναν χωράφια και αφορά και άλλα 27 περίπου χιλιάδες στρέμματα που ήταν χωράφια και γίναν δάση. Αυτό έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και στο επίπεδο των παραγών και στο επίπεδο της χώρας. Γιατί αν δεν τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα, χάνουμε λεφτά σε εθνικό επίπεδο από τις επιδοτήσεις που παίρνουμε για τις εισηγήσεις μέσω του ΟΣΔΕ και υπάρχει και ο κίνδυνος να μας ζητηθούν επιστρεφόμενα λεφτά από τα προηγούμενα χρόνια κακώς παίρναμε λεφτά δηλώνοντας χωράφια και τις δασικές εκτάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να επεκταθώ. Ο κύριος Υπουργός θα είναι πιο αναλυτικός. Είναι μια ιστορική περίοδος για τους δασικούς χάρτες που όλες οι χώρες τα έχουν εδώ και δεκαετίες. Εμείς δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, κάποιο ο Υπουργός για ποιους λόγους δεν το είχαμε τακτοποιήσει. Ήρθε η ώρα όμως πρέπει να τακτοποιήσουμε. Συνδυάζεται επίσης η σημερινή μας εκδήλωση και είναι το Περιφερειακό Συνέδριο, το οποίο θα γίνει 26, 27, 28 στη Θεσσαλονίκη, που συνδιαργώνει την κυβέρνηση και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να πάμε επιτέλους σε ένα εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Άρα, η σύμπτωση, η επιλογή και η ένταξη αυτής της συζήτησης στο Προσεδριακό Διάλογο για το Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας και η αποκατάσταση ενός σημαντικού θέματος που είναι βασικοί χάρτες, που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, είναι δύο πολύ ισχυρά κίνητρα για τη σημερινή μας κουβέντα. Γι' αυτό καλέσαμε τον Υπουργό, μας στείλει στην παρουσία και είναι στη διάθεση από εδώ και πέρα τη δικιά σας, αφού εξηγήσει το νομοσχέδιο, τους λόγους της κοπημένης του κινδύνου, να απαντήσει και σε οποιαδήποτε ερωτήσεις. Άρα, σίγουρα θα είναι η οικογένεια. Έλα εδώ να μην το παιδεύουμε, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ναι. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να ευχαριστήσω την Νομαρχιακή Επιτροπή για την πρωτοβουλία που πήρε για τη σημερινή συζήτηση, η οποία πράγματι είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Κεντρικής Μακεδονίας που θα αρχίσει την άλλη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία και η σημερινή συζήτηση είναι αφιερωμένη στους δασικούς χάρτες, ένα βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση θέλετε συνέχεια, δεν είναι μόνο μία από καθένα ομιλία. Θα έχουν τη δυνατότητα για όσες ερωτήσεις θέλετε. Το μόνο που θα ήθελα εκ των προτέρων να ζητήσω είναι όσοι ενδιαφέρονται να κάνουμε πρώτα τις ερωτήσεις και τη συζήτηση για τους δασικούς χάρτες και μετά είναι στη διάθεσή σας και για άλλα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αρμοδιότητας που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η περσινή χρονιά σημαδεύτηκε από τρία νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρώτο ήταν το νομοσχέδιο και η παρέμβαση για τους δασικούς χάρτες. Το δεύτερο ήταν το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση. Και το τρίτο που ψηφίστηκε τελικά στις αρχές αυτού του έτους ήταν το νομοσχέδιο για τις προστατευόμενες περιοχές και το δίκτυο Natura 2000. Ένας παρατηρητής εξωτερικός της χώρας, έμπειρος στα ευρωπαϊκά ή στον δυτικό πολιτισμό, θα αναρωτιόταν πώς γίνεται μια χώρα σύγχρονη, χώρα της Ευρωζώνης, το 2017
να έχει νομοθετήματα για τόσο βασικά ζητήματα του περιβάλλοντος. Δεν ήταν λυμένο δηλαδή στην Ελλάδα το θέμα της ανακύκλωσης. Δεν ήταν λυμένο το θέμα των περιοχών Natura. Δεν ήταν λυμένο το θέμα, ευχαριστώ πολύ, των δασικών χαρτών. Κι όμως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη χώρα μας στα θέματα περιβάλλοντος. Είναι αρνητικό, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η χώρα μας είναι από τις τελευταίες χώρες στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε μια κλωτιά, για να μην είμαστε αναπορημένοι. Είμαστε η πρώτη χώρα στα πρόστιμα περιβάλλοντος. Η χώρα μας πληρώνει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για τις χωματερές της, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επικίνδυνα απόβλητα, πάνω από 10 εκατομμύρια για τους βιολογικούς που δεν έχει. Φανταστείτε ότι την Τετάρτη ήμουνα με άλλους συνεργάτες στο Θριάσιο πεδίο, όπου εκεί υπάρχει ένας βιολογικός καθαρισμός που έπρεπε να έχει κατασκευαστεί το 1998. Η πρώτη προειδοποίηση έγινε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2002. Εμείς το κατασκευάσαμε το 2012 και το 2015 εξυπηρετούσε μόνο το 25% του πληθυσμού της περιοχής. Υπήρχε το έργο με ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια κακοδαιμονία αυτή που πρέπει να τη λύσουμε. Και ξέρετε, πολλοί δεν έχουν συνηθίσει να συνδέουν το περιβάλλον με την δημοσιονομική κατήφια της χώρας. Η αλήθεια όμως είναι ότι η έλλειψη προγραμματισμού και, αν θέλετε, αυτό είναι και το χειρότερο, το δυσκολότερο κομμάτι της ελληνικής νεοφιλελεύθερης άποψης, είναι ότι μπροστά στην κυρίαρχη αρχή ο καθένας μόνος του να τα καταφέρει και να πετύχει, η ουσία είναι ότι κάποιοι λίγοι καταφέρναν να πετύχουν πολλά και οι περισσότεροι χάναν και αυτά που δικαιούνταν. Και αυτό δεν γινόταν με αξίες, δεν υπήρχε αριστεία, για όνομα του Θεού. Όταν κάποιοι παίρναν δάνεια με αέρα, πέραν γιατί είχαν κολλητό τον Υπουργό. Όταν κάποιοι φτιάχναν τιμολογιακή πολιτική για φάρμακα, την κάνανε γιατί είχαν κολλητό τον Υπουργό. Αυτή η ισχυρή διάκριση δεν είναι ο φιλελευθερισμός. Είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Είναι ότι δεν ήμασταν ολίσοι. Για να το καταλάβετε λίγο στην περίπτωση του περιβάλλοντος, το Σύνταγμα της χώρας έλεγε ότι πρέπει να έχουμε δασικούς χάρτες από το 1975. Και φτάσαμε το 2017 για να εφαρμοστούν στο 1 τρίτο της χώρας δασικοί χάρτες. Κατά τα άλλα, πληθώρα πολιτικών ομνίουν περί της συνταγματικής νομιμότητας, του αστικού πολιτισμού, των ευρωπαϊκών συνηθιών. Όλο αυτό το κίνημα του «Μένουμε Ευρώπη» έλεγε ότι πρέπει να είμαστε μια σύγχρονη χώρα. Ναι, αλλά μια επιταγή του Συντάγματος που έλεγε απλά να γνωρίζουμε πού είναι δάσος και πού δεν είναι, δεν την υλοποιούσε. Για ποιο λόγο? Η άποψή μου έχει υποθεί πολλές φορές δημόσια και όχι μόνο η προσωπική μου, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Δυστυχώς σε όλα τα χωριά, σε όλους τους οικισμούς, σε όλες τις κομοπόλεις, σε όλες τις πόλεις της επαρχίας, υπήρχε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Έλα μπορείτε να τα βρούμε τώρα, καλλιέργησέ το, πάρε την επιδότηση ή μάλιστα και μην το καλλιεργείς και πάρε την επιδότηση και θα τα βρούμε. Εκχέρσωσε, καταπάτησε, θα τα βρούμε. Παράτατο να δασωθεί, θα τα βρούμε. Μα είναι αντίθετο με την νομοθεσία. Εντάξει, θα τα βρούμε. Ο βουλευτής θα το λύσει. Αυτό γινόταν 40 χρόνια. Και έτσι παίρνουν κάτω να χαλεί όλα τα μεγάλα προβλήματα. Δεν υπήρχε πολιτική τόλμη για να λυθούν ουσιαστικά θέματα, παρότι οι ίδιοι πολιτικοί συνταγματικά το επέλεξαν. Γιατί ήταν οι ίδιες πολιτικές οικογένειες. Και τώρα που με οικογένειες είναι και λίγο περίεργο, γιατί τα ίδια ονόματα αναρωνούνται ακόμα και τώρα. Λες και είναι κληρονομικό δικαίωμα το να είσαι βουλευτής ή αρχηγός κόμματος ή πρωθυπουργός. Και αυτό είναι στοιχείο διαπλοκής και διαφθοράς όμως. Το να μην έχουμε όλοι πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα. Να μην υπάρχει περιορισμός θητειότητας. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι άξιοι για να υπηρετήσουν την πατρίδα. Μας περιπτώσει. Εδώ όμως το θέμα των δασικών χαρτών έφτασε η χώρα μας να υποχρεωθεί από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και το Συμβούλιο Επικρατείας να συζητήσει για δασικούς χάρτες. Γιατί ένα βασικό θέμα πρέπει να σας πω πώς καταλήξαμε στη σημερινή συζήτηση είναι ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το εκτιματολόγιο όταν έχουμε δασικό χάρτη. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε εκτιματολόγιο χωρίς να έχουμε λύσει το θέμα του δασικού χαρακτήρα. Και ήρθε τελικά τώρα το δικαστήριο και το έκρινε ως αντισταγματικό και λοιπές. Και βέβαια και στο μνημόνιο έχει πει, να είμαστε ξεκάθαροι, ότι πρέπει η χώρα να έχει ξεκάθαρους κανόνες για τις χρήσεις γης. Και να γνωρίζει πού είναι ο δασικός χάρτης, πού είναι δηλαδή η έκταση που υπόκειται στη δασική νομοθεσία και πού δεν είναι. Για να μπορέσει να γορδωθεί ένα ξενοδοχείο.
να μπορέσει να χωροθετηθεί ένα τριμμύριο στάσιο, ένα μετρή. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν, παρά μόνο βέβαια ο πολίτης είχε μια προσωπική απευθεία σχέση με το δασαρχείο. Προβλεπόμενο, αίτηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση, χαρακτηρισμό έκταση. Αλλά πολλές φορές και δύσκολο. Και με προσωπικούς όρους. Άρα πάλι ανισότιμος. Ή αν αντίστοιχο με την υποχρέωση των δασικών υπηρεσιών. Οι δασικές υπηρεσίες ήταν υποχρεωμένες και είναι ακόμα υποχρεωμένες να παράγουν πολιτική στο δάσος, να παράγουν δασικό εισόδημα, ας το πούμε έτσι. Τα δάση της χώρας μας έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 1% του ακαθάριστου αθλητικού προϊόντος, αλλά τελικά ασχολούνται με πράξη χαρακτηρισμού, με γραφειοκρατία. Που είχε και θέματα προσωπική τάση και διαφθορά, αλλά βασικά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να δουλέψουν στο δάσος. Τους αποτρέπαμε εμείς, σαν πολιτεία, γιατί δεν πας να κάνεις δασική πολιτική. Δεν θα στήσεις υλοτομία, δεν θα παράγουμε μανιτάρια, μέλι, βότανα ή οτιδήποτε άλλο έχει η περιοχή μας. Και για να έχετε μια συνέστηση του πού έφτασε αυτή η κατάσταση, πρόσφατα ο Δήμαρχος της Νάουσας το ξέρει, αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά το χειροδρομικό κέντρο στα 3-5 πηγάδια. Αυτή ήταν η κατάσταση της χώρας μας. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε σήμερα τίποτα άλλο στον νόμο Ημαθίας. Για να καταλάβετε ποιο ήταν το παρελθόν της Ελλάδας και ποιο είναι το σήμερα. Σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που άλλοι επέλεξαν να καταλήξουν στο μέλλον. Και για τα δάνεια μέρα σε κάποιους και για τη διαφορά και για την εφάρμοση των βασικά στοιχεία του Συντάγματος, η χώρα αυτή στέγεται στα πόδια της με κόπο, με πόνο, με φτώχεια, με πίεση. Ναι, εκεί μας κατέληξαν, αυτή ήταν η λιτότητα που επέλεξαν. Αλλά δημιουργώντας εργασία, δημιουργώντας δομές καθαρές, ξεκάθαρες, αδειοδοτώντας διαδικασίες χωρίς να μας νοιάζει τι χρώμα είναι ο Δήμαρχος. Δεν μας νοιάξει καθόλου σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και δεν λέω μόνο στην περίπτωση του χειρονομικού κέντρου στα 35 πηγάδια, το ίδιο κάνουμε και για το ΣΕΛΙ, που επίσης νομοθετήσαμε ειδική ρύθμιση για να μπορέσει να έχει την άδειά του. Και να λύσουμε και άλλα ζητήματα, γιατί πρέπει να λύσουμε την υδροδότηση, αν θυμάμαι καλά, την επεξεργασία λιμάνων, τις προσβάσεις, όλα αυτά δεν ήταν λιμένα. Στο πόδι δουλειές, δεν ξέρω αν γίνανε για κάποιους λίγους, πάντως δεν ήταν δουλειές για να μείνουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι μια ελληνική, αν θέλετε, επινόηση. Να κάνουμε γρήγορες αεριτζίδικες δουλειές και να μην κάνουμε πάντα σωστά, να πιάσουν το τόπο να έχουν δουλειά και τα παιδιά μας. Όλα αυτά αλλάζουν στην Ελλάδα. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να ταυτοποιήσουμε την οικογένειά μας ή να συντηρήσουμε την βουλευτική καρέκλα και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Άλλη δουλειά κάναμε. Αναγκάστηκε η Ελλάδα να επιλέξει την αριστερά για να μπορέσει να κρατήσει μια χώρα που πήγαινε στον κατήφορο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κατήφορος επιδιώχθηκε και το πρώτο εξάμεινο της κυβέρνησής μας. Ακόμα και η διαδικασία του δημοψηφίσματος έβαλε σε εμάς αιτήματα τα οποία κρυβόντουσαν πίσω από το ναι έξοδο από την Ευρωζώνη. Η αποδοχή της χώρας μας μια συμφωνία που δεν είχε προοπτική θα μας έβαζε από την Ευρωζώνη. Όσο κι αν ημενούμε Ευρώπη, δεν λέγανε άλλα πράγματα. Εμείς όμως είπαμε όχι. Θα ταλαιπωρηθούμε, θα κουραστούμε, θα δουλέψουμε, θα κρατήσουμε την Ελλάδα όπως πρέπει για τα παιδιά μας. Δύσκολες στιγμές, πολύ εγώ τα αναγνωρίζω. Και οι αγρότες και η παραγωγή και όλοι οι εργαζόμενοι στην περιοχή θα μου μιλήσουν πρώτα απ' όλα για την εργασία, μετά για τις συνθήκες και για τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό έχει διέξοδο αυτή η διαδικασία. Και τώρα πια ξέρουμε ότι έχει φέτος διέξοδο. Βγαίνουμε από το πρόγραμμα και σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει, έξω από αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη δική μας άποψη για την ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν, ξεκινώντας για να βγω λίγο και στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω ότι τη δική μας άποψη για την ανάπτυξη έχει το περιβάλλον στο πρώτο πρόσωπο. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις και στα πολιτικά κόμματα που λένε ότι δεν πρέπει το περιβάλλον να μας ταλαιπωρεί για να βγάλουμε μια άδεια. Το λένε πολλές φορές και για την αρχαιολογία. Δηλαδή, ουσιαστικά μας λένε ότι η ποιότητα ζωής, η ταυτότητα της Ελλάδας που είναι οι θάλασσές της, τα βουνά της, τα χωράφια της και η ομορφιά της και η ιστορία μας, τα αρχεία μας, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν να κάνουμε επενδύσεις. Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής της χώρας προέρχεται από αυτά. Είτε από τον τουρισμό, είτε από τον πρωτογενή τομέα, που είναι το χώμα και το νερό της Ελλάδας και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή να μην νοιάζει η υγεία της δικής μας γενιάς και της επόμενης, αλλά να μας νοιάζει το πώς θα γίνουν γρήγορα επενδύσεις. Μα δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις αν δεν έχουν το περιβάλλον ως βασικό χαρακτηριστικό. Και εδώ στην Ημαθία το περιβάλλον είναι το βασικό χαρακτηριστικό της οικονομικής παραγωγής. Όλος ο πρωτογενής τομέας από το περιβάλλον το φοδοποιείται. Αν δεν έχουμε ποιοτικό χώμα, δεν θα έχουμε ποιοτική παραγωγή. Δεν θα έχουμε εργασία. Δεν θα έχουμε εργασία πουθενά σε κανένα τομέα ούτε του δευτερογενού ούτε του τριτογενού τομέα. Είναι λοιπόν ψευδές το δίλημα ανάπτυξη ή περιβάλλον. Ο μόνος δρόμος που υπάρχει για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη με περιβάλλον.
και περιβάλλουν ανάπτυξη και για να μην κάνουν μισθοφόρους. Αυτά τα έχει πει ο ΙΕ από τη σύνοδο του 1992. Δεν τα λέει τώρα ο Φάμελος ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι παγκόσμια στρατηγική, είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι τάχατες νεοφιλελεύθεροι θέλουν να κάνουν γρήγορα επενδύσεις και λένε να μην βγάλουν άδεια, όπως το ελληνικό παραδείγματος χάρη περιβαλλοντική, απλά σας λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμία χώρα της Ευρώπης. Απλά τα λένε για τα πλάνα κάποια κανάλια, τα γνωστά παπαγαλάκια. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και στο ελληνικό, στη μεγαλύτερη πολεοδομική και οικονομική παρέμβαση που έγινε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα εξάμεινο βγήκε η πολεοδομική άδεια και η περιβαλλοντική άδεια. Και βγήκε από αυτή την κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάνουν επερωτήσεις. Γιατί δεν έχουν βουλευτές τους, γιατί δεν έχει βγει περιβαλλοντική άδεια στο ελληνικό και δεν θα κάνει καν αίτηση για την αδειοδότηση την περιβαλλοντική. Και το πέσαν και έξι οι πρώην υπουργοί. Τώρα όμως εμείς προχωράμε με ένα σημαντικό θεμελιώδη σύμβολο και χάρτες που πιστεύω ότι ήταν η πιο ισχυρή περιβαλλοντική τομή την προηγούμενη χρονιά. Και πρέπει να αναγνωρίσω ότι αυτό και εμείς, και εγώ προσωπικά, που δούλευα σε άλλο τομέα του περιβάλλοντος και για άλλο τομέα του περιβάλλοντος, έχω ξαναρθεί πολλές φορές εδώ στην Ημαθία, δεν είχαμε όλοι οι πολίτες την εκτίμηση του μεγέθους της παρέμβασης η οποία γίνεται. Αλλά θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική τομή. Είναι μια πραγματική επανάσταση στη διοίκηση και στο περιβάλλον της και χάρτης. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα για να μπούμε λίγο ακριβώς στην ουσία. Εκπληρώνουμε λοιπόν μια συνταγματική επιταγή 40 ετών, οριοθετείται και έτσι και διασφαλίζεται. Ο δασικός χώρος ξέρει ο πολίτης άμεσα το χαρακτήρα της έκτασης, δεν χρειάζεται να πηγαίνει στην δασαρχία, δεν χρειάζεται να κάνει αιτήσεις, δεν χρειάζεται να πηγαίνει να κάνει αξιολόγηση περιοχής για χαρακτηρισμό, γιατί αν δεν είναι κάποιος πλέον σε δασική έκταση, απλά ο τοπογράφος υπογράφει το τοπογραφικό του βεβαιώνει δωρεάν και ατελώς. Και αν είναι τέλη που κάναμε μέχρι 1.450 ευρώ, τα κάναμε 20. Φαίνεται βεβαίως ότι η δασική υπηρεσία με 20 ευρώ δεν λέω χαρακτήρα. Καμία προσωπική παρέμβαση. Και έτσι η δασική υπηρεσία πρέπει να ασχοληθεί με τη δασική πολιτική. Και ταυτόχρονα ξέρουμε πώς οργανώνεται η γεωργική εκμετάλλευση, ταυτόχρονα ξέρουμε πώς θα γίνουν τα σχέδια βόσκησης που και γι' αυτά βγήκαν οι διαγραφές για να έχουμε εκτελοδοτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επίσης ο προταξικός σχεδιασμός διευκολύνεται, που το χρειάζονται πάρα πολύ οι Δήμοι μας, και δεν έχουμε γραφειοκρατικά προβλήματα που μας καθυστερούσαν. Έτσι λοιπόν, εμείς από τον Ιανουάριο του 2017, από πίσω βλέπετε τους Δήμους που αναρτήθηκαν πέρυσι οι χάρτες, αυτοί οι Δήμοι αφορούν περίπου στο 36% της Ελλάδος, και ήδη έχουμε προχωρήσει, ολοκληρώθηκε 21 Δεκεμβρίου του 2017, κυρώσαμε δασικούς χάρτες στο 32% της χώρας, και κάνουμε ένα λογοπαίγνιο ότι τόσα χρόνια, 40 χρόνια, κυρώθηκε το 0,8% και μέσα σε μία χρονιά κυρώθηκε το 32% της χώρας. Συνέβη, είναι πραγματικότητα αυτό. Όμως εμείς δεν σταματάμε στο 32%, θα ήταν διάκριση εις βάρος των πολιτών που δεν έχουν δασικό χάρτη, γιατί είναι προτέρημα να έχει δασικό χάρτη περιοχή σου. Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε. Προσέξτε λοιπόν, αυτό είναι το 0,8% που είχε κυρωθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό είχε καταφέρει η χώρα μας το 2016. Το 2017 λοιπόν προχωρήσαμε στις περιοχές που βλέπετε εδώ και έχουμε έτσι το 32% της έκτασης κυρωμένο. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε και αναρτήσαμε τους νέους χάρτες μέσω του οποίου περιλαμβάνεται και η Ημαθία. Ξεκινήσαμε στις 30 Οκτωβρίου και αυτό το έργο γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και αυτό που τώρα εξελίσσεται είναι από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο. Ας τα δούμε λίγο στο χάρτη. Μπορτό περιοχές που βλέπετε περισσότερο στο βορρά και λίγες στην Αττική είναι η φάση η οποία έχει ήδη αναρτηθεί και λίγη η περίοδο υποβολής των αντιρρήσεων στις 30 Μαΐου. Δεν αφορά στην Ημαθία, βλέπετε τους νομούς. Η δεύτερη φάση όμως αφορά στην Ημαθία και ταυτόχρονα ακολουθεί η Χίωση, η Ανατολική Αττική που ήδη έχουν κάνει αλλά και κάποιοι άλλοι νομοί. Νομίζω θα τα δούμε και σε χάρτη στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν βλέπετε με αυτό το MOV. Μπλε, δεν ξέρω πώς φαίνεται εσάς ακριβώς, είναι οι δασικοί χάρτες που έχουν αναρτηθεί αυτή την περίοδο. Έτσι κλείνει ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης, έχει Ημαθία, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, κλείνει η Αττική, ένα κομμάτι της Χίου και εξελίσσεται ταυτόχρονα τώρα μια μελέτη σε όλη την Ελλάδα για να γίνουν δασικοί χάρτες και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όπου δυστυχώς οι μελέτες δεν ήταν επαρκείς και δεν είχαμε δασικούς χάρτες για να μπορέσουμε να αναρτήσουμε και να κλείσουμε τη διαδικασία αυτή. Ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το 19, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και την υποχρέωση που έχουμε σαν χώρα, το 2020 να ολοκληρωθεί και η διαδικασία του κλιματολογίου. Τώρα,
Με την εξέλιξη των σκοχαρτών όμως προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα. Αποκαλύφθηκαν προβλήματα του παρελθόντος, πάρα πολλά. Στον αγροτικό χώρο υπήρχαν πολλά θέματα ανοιχτά, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και πολλές συγκρούσεις και αγωνία. Υπήρχαν επιδοτούμενα χωράφια και καλλιεργούμενα τα οποία ήταν μέσα στις σκέπτες ή σε μια παλιότερη διασκέπτες. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί χρησιμοποιούμε χάρτες του 45 ως σημείο αναφοράς στην εκπόνηση των σκοχαρτών και τι σχέση έχουν αυτοί με το σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο σχεδιάζονται οι χάρτες είναι το ίδιο με το χρηματολόγιο, είναι ένα ψηφιακό υπόβαθρο πολύ σύγχρονο της περίοδου του 2007 και η συνταγματική υποχρέωση του 75, όχι η δικιά μας επιλογή, έλεγε ότι πρέπει να συγκριθεί με την παλιότερη δυνατή πληροφορία από το ελληνικό κράτος. Η παλιότερη λοιπόν πληροφορία από το ελληνικό κράτος είναι είτε το 45 είτε αργότερα. Αν υπήρχε και παλιότερο τεχνικό εργαλείο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως δεν υπήρχε τεχνικά διαθέσιμο. Εμείς λοιπόν το σχεδιασμό το κάνουμε πάνω στο χάρτη, ας το πούμε, του 2007. Πάνω στο κτηματολόγιο, για να είναι όλα συμβατά. Και για να σου το πω εξ αρχής, η σκέψη μας είναι να έχουμε ένα ψηφιακό εργαλείο για όλη την Ελλάδα, το οποίο θα έχει πάνω όλες τις χρήσεις γης, όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία, όλες τις ιδιοκτησίες και το δασικό χαρακτήρα. Έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί το έργο της κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας και τώρα ξεκινάει το έργο της κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος, είτε τη μεριά των πολιτών, είτε τη μεριά των θεσμών, των φορέων, είτε τη μεριά των επιχειρήσεων, να πατάει με το ποντίκι που λέμε πάνω στο χάρτη και να ξέρει τι μπορεί να γίνει και τι επιτρέπεται και τι όχι σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Και να σταματήσουν και όλες αυτές τις συγκρούσεις, οι αντιθέσεις αλλά και η αδυναμία επενδύσεων. Γιατί ο δασικός χάρτης για μας είναι βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. Σχεδιάζεις την οικονομία, ξέρεις πού μπορείς να κάνεις οικονομία. Είτε συμβατεί με το δασικό, είτε μη συμβατεί με το δασικό σε περιοχές εκτός. Και βέβαια πρέπει να πω ότι βρήκαμε και πάρα πολλά προβλήματα στο δασικό χάρτη. Είχαν εκπονηθεί μια περίοδο, θα έλεγε κανείς, περίπου 7 ετίας, 8 ετίας, από το 7 και μετά είναι αυτοπτώσει. Υπήρχαν θέματα πάνω και αδυναμίες. Δεν μπορώ να πω ότι εκ των προτέρων μπορώ να σας βεβαιώσω δεν υπάρχει κανένα λάθος στους δασικούς χάρτες. Η ανάρτηση που γίνεται και τώρα στην Ευμαθία γίνεται γιατί με τις αντιρρήσεις των πολιτών ή με άλλες αιτήσεις διορθώνουμε λάθη. Που γίνανε και από πιθανά τους μελετές γιατί οι υπηρεσίες δεν είχαν όλα τα στοιχεία. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι στην περιοχή της Ευμαθίας έχετε ένα πλεονέκτημα. Πέρυσι λυθήκαν πολλά προβλήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα και λίγο πολύ τώρα πια όλα τα εργαλεία είναι έτοιμα. Είχαμε δύσκολες στιγμές. Το ότι κάναμε 4 φορές νομοθέτηση ενώ ήταν αναρτημένοι χάρτες δεν ήταν εύκολο. Αλλά έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα στον πολίτη. Θα συμφωνήσω σε μια κριτική που λέει ότι ο πολίτης έπρεπε εκ των προτέρων να έχει όλα τα νομοθετικά εργαλεία. Αλλά δεν τα είχαν φτιάξει ποτέ στο παρελθόν. Οπότε μπροστά στον κίνδυνο να υποτιμηθούν δικαιώματα των πολιτών, συμφωνήσαμε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και βασικά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών είπαμε ότι θα δώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να δημιουργηθούν όλα τα εργαλεία για τον πολίτη, για τον Δήμο και την Περιφέρεια. Καταλήξαμε όμως χάρη στο να ανατελείς όλες οι αντιρρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών. Γιατί έτσι πολλές εκτάσεις που καλλιεργούνται από αγρότες είναι των Δήμων και των Περιφερειών και αν δεν ετηθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αμφισβητείται το αγρότη καλλιέργεια. Και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτό. Εμείς έχουμε δώσει τη δυνατότητα, χωρίς κόστος, και δεν έχει γίνει αυτή η διεκδίκηση για όλες τις περιοχές Ελλάδος. Ενώ καλλιεργούνται είτε τυπικά με συμβόλαια, δηλαδή είτε άτυπα πάρα πολλά χωράφια, αλλά δηλώνονται στις επιδοτήσεις. Είναι πολλά τα οποία θα πούμε σήμερα ως καλλιέργειες για όλη αυτή την κατάσταση. Τι βρήκαμε όμως, ορισμένα προβλήματα, γιατί μπορεί να τα έχετε κι εσείς και πρέπει να σας ενημερώσω. Στην υγεία σας, δηλαδή. Πρώτο ζήτημα. Αναδασωτές εκτάσεις όπου. Ας πούμε ότι κάει και μια περιοχή, αυτό το είχαμε έντονο παραδείγματο στην Ηλία, που έγινε μεγάλε περιοχέ του 7. Εκεί λοιπόν έγινε ένα μεγάλο κύκλο, θεωρήθηκε αναδασωτέ όλη η περιοχή, πολύ σωστά, άμεσα. Όπω έλεγε το κείμενο, ότι από αυτή την περιοχή εξαιρούνται οι εκτάσει που είχαν άλλη νόμιμη λειτουργία και δραστηριότητα πριν. Είχε κάποιο δηλαδή ένα μέλι. Κάηκε. Στον κύκλο τη αναδασωτέ, όταν μπει ένα μέλι, δεν μπορεί να ξαναγίνει ένα μέλι, πρέπει να δασωθεί. Ναι, αλλά αυτό είναι αμφισβήτηση δικαιώματος κατοχυρωμένων νομοθετικά. 10 χρόνια λοιπόν οι υπηρεσίες μετά τις περιοχές δεν είχαν αποχαρακτηρίσει περιοχές που δεν έπρεπε να είναι αναδασωτές, που ήταν νόμιμες αγροτικές καλλιέργειες. Δεν είπα το λύσουν. Μάλιστα αυτό το κάνουν οι υπηρεσίες και όχι να τρέχει ο πολίτης να κάνει αίτηση και να πληρώνει λεφτά. Έπρεπε να γίνει και δωρεάν. Το κάναμε λοιπόν.
είναι υποχρεωμένα να αυτεπάγγελνα οι υπηρεσίες και το κάνανε. Έγινε σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, που είχαν πάρα πολλές πυρκαγιές, μέσα στο 17 αποχαρακτηρίστηκε. Οι νόμιμες αγροτικές χρήσεις της υπέθρου. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Είναι εκεί που το 45, ας το λέω έτσι συμβολικά, συγχωρέστε με, παλαιότερα υπήρχε δασική έκταση και τώρα είναι αγροτική. Είναι τα λεγόμενα ΔΕΛΤΑ Α. Βλέπετε πάνω αριστερά στο κουτάκι πώς ονομάζεται αυτή η περιοχή, πώς χαρακτηρίζεται. Δεν είναι ΔΕΛΤΑ Α. Θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιους όρους. Οπότε εδώ να πω, καταρχήν οι προηγούμενες είναι περιοχές που στο δεύτερο υπόβαθρο ή στο πρώτο έχουν τη λέξη αν, αναδασωτέα. Αν δείτε λοιπόν στο ψηφιακό χάρτη, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι διαθέσιμα για την Ημαθία και μπορείτε να μπείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εκτιματολόγιο, έχει μια μπάρα πάνω δασική χάρτες, μπαίνετε, τα βλέπετε όλοι ελεύθερα. Αν έχουμε WiFi μπορώ και μετά να κάνουμε μια επίδειξη εδώ πώς μπαίνει κανείς μέσα. Αν έχουμε ίντερνετ δηλαδή στον υπολογιστή, θα σας κάνουμε και μια τέτοια επίδειξη με τους συνεργάτες. Και βλέπετε το χωράφι πάνω τι χαρακτηρισμό βγάζει. Εδώ παραδείγματος χάρη το συγκεκριμένο, βλέπετε ότι έχει αναδασωτέο πάνω και από κάτω ΑΑ. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει. Το συγκεκριμένο ήταν παλαιά αγροτικό. Τώρα γεωργικό, ας το πούμε έτσι. Και τώρα παραμένει γεωργικό, αλλά από πάνω είχε την επικράτηση του αναδασωτέου. Αυτό άλλαξε. Πάμε στην τελική. Το επόμενο είναι τα ΔΕΛΤΑ Α λοιπόν. Να δούμε λίγο ξανά τα ΔΕΛΤΑ Α. Τα ΔΕΛΤΑ Α λοιπόν είναι τα εκχερσωμένα, ας το πούμε έτσι. Αυτά που ήταν δασικά και γίνανε αγροί. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις καλλιέργειες, οι οποίες υπάρχουν. Εδώ είναι δεντρώδεις οι περισσότερες. Πάμε και στην επόμενο χάρτη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε τέτοια σύντροφε Δημήτρη, γιατί αναφέρθηκε σε αυτά. Είναι δασωμένοι αγροί. Είναι δηλαδή αγροί που παρατήθηκαν, ας το πούμε έτσι. Οι άνθρωποι πήγαν στις πόλεις, αφέθηκαν και δασώθηκε ο αγρός αυτός. Και ξέρετε, όταν δασώνεται ο αγρός, μπαίνει στην προστασία του συντάγματος. Γιατί υπάρχει άρθρο που λέει ότι δεν τροποποιείται και δεν επηρεάζεται το δάσος. Άρα πρέπει να βρούμε λύση και για τους δασωμένους αγρούς. Πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο κάναμε εμείς με το που αναλάβαμε ήταν να μειώσουμε το κόστος των αντιρρήσεων. Για να πάει ο πολίτης να κάνει αντίρρηση έπρεπε να ξεκινήσει από ένα κατόφλι των 50 ευρώ. Το λιγότερο που μπορούσε να πληρώσει ο πολίτης ήταν 50 ευρώ. Εμείς δημιουργήσαμε μια κατηγορία που είναι ατελώς. Όλα αυτά τα αναδασωτέα, τα λάθη των υπηρεσιών είναι δωρεάν. Οι δήμοι, οι περιφέρειες είναι δωρεάν και όσα μείναν, κατεβάσαμε το κόστος. Βλέπετε, η χαμηλότερη αίτηση τώρα ξεκινάει από 10 ευρώ. Για μια απλή υπόθεση, αν θέλετε, κάποιο πολίτη. Και μειώσαμε ιδιαίτερα το κόστος εκεί περίπου στα 5 έως 10 στρέμματα, που ήταν 500 ευρώ. Βλέπετε, το πήγαμε 180 έως 350, γιατί εκεί ήταν και μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πλήθος των αντιρρήσεων. Εδώ δεν πρέπει να σας πω ότι εκτός από το ποσοστό που πληρώνει κάποιος, τροποποιήσαμε και το χρόνο. Γιατί γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα για το χρόνο των αντιρρήσεων. Ο χρόνος των αντιρρήσεων ήταν 1,5 μήνας όταν έλαβε η κυβέρνησή μας. Γιατί ήταν νομοθετημένη τα συγκάθαρα και ήταν έτοιμη. Εμείς λοιπόν κατευθείαν το κάναμε 3,5 που ισχύει τώρα και στην περσινή περίοδο βέβαια το αφήσαμε παραπάνω για να λυθούν τα προβλήματα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα από εκεί και μετά αλλαγές. Πότε δεν πληρώνει κάποιος πολίτης. Όταν παραδείγματος χάρη είναι σε επικισμό, λέω παράδειγμα, η έκτασή του. Άρα είναι ήδη οργανωμένη η χρήση. Όταν είναι σε σχέδια, όταν είναι σε πράξεις χαρακτηρισμού ή σε εκκρεμότητα πράξεων χαρακτηρισμού. Ακόμα και αν εκκρεμεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο πολίτης δεν πληρώνει για την αντίρρηση. Και βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις όπου η κεντρική διοίκηση και η ΙΟΤΑ και στις περισσότερες περιπτώσεις για περιοχές που καλλιεργούν αγρότες μπορούν να κάνουν ατελή αντίρρηση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ατέλεια. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει και δύο μεγάλες ομάδες, θα σας τα εξηγήσω συνέχεια, τα πρόδειλα σφάλματα. Και τις εκχερσώσεις, όπου και εκεί δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς την αντίρρηση. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνει αντίρρηση. Κάνει κάτι διαφορετικό. Και να σας πω και εξ αρχής κάτι. Αν κάποιος είναι σίγουρος ότι η έκτασή του έχει ή είχε δασικό χαρακτήρα, δεν πρέπει να κάνει αντίρρηση. Η αντίρρηση γίνεται εκεί που έχει την επιστημονική τεκμηρίωση ότι αναιρεί το δασικό χαρακτήρα και αξίζει να πληρώσει τα λεφτά της αντίρρησης. Αλλιώς η αντίρρηση δεν αλλάζει την κρίση. Η αντίρρηση λέει ότι το κράτος έκανε λάθος εκτίμηση, ο μελετητής του. Γιατί πολλοί πηγαίνουν να κάνουν αντίρρησης, γιατί νομίζουν ότι με την αντίρρηση γίνεται αλλαγή χρήσης. Δεν γίνεται αλλαγή χρήσης με την αντίρρηση. Γίνεται διόρθωση ενός επιστημονικού ή τεχνικού λάθους. Η αλλαγή χρήσης γίνεται είτε με τα πρόδειλα σφάλματα που έχει πράξει της διοίκησης, είτε με τις επίτησεις εκχέρσωσης. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Αιτήσεις αλλαγής χρήσης ή παραχώρηση κυριότητας είναι το σωστό. Ας συνεχίσουμε λοιπόν.
Για όλα αυτά εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Ας μην πω ποιους κάναμε, με όλους πάντως, πάνω στην ΚΙΠ και πάνω στην Ελλάδα. Πάρα πολλά συμβούλια γίνανε και πολλές εκδηλώσεις. Και ξεκινάμε λιγάκι τώρα να δούμε με ποιους νόμους ουσιαστικά έχουμε διορθώσει. Ο πρώτος ήταν ο 4462, όπου εκεί λύσαμε θέματα που αφορούν την άρση της αναδάσωσης, την εμφάνιση των αναδασμών, γιατί υπήρχε και αυτό το κενό. Η νομοθεσία λέει, δεν έλεγε ότι πρέπει να είναι ο αναδασμός πάνω στο δασικό χάρτη. Ήταν ελλείμματα ουσιαστικά της. Δηλαδή, αλφαβήτα για το δασικό χάρτη ήταν αυτό. Όπως επίσης να πηγαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ άμεσα ο χάρτης για να δίνει τις επιδοτήσεις και να οργανώνει τις επιδοτήσεις. Και βέβαια ταυτόχρονα το επόμενο κεφάλαιο, σας παρακαλώ, το 4467 λύσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις εκχερσώσεις. Μειώθηκε πάρα πολύ το κόστος για να μπορέσει ο πολίτης να τα λαμβάνει. Επιτρέπονται εγκαταστάσεις πλέον που απαγορεύονταν στα εκχερσωμένα, σε παλιές δασικές εκτάσεις δηλαδή που οι αγρότες τα είχαν ήδη καλλιεργήσει. Μειώσαμε το τίμημα πάρα πολύ και το μετατρέψαμε σε 100 μηνιαίες δόσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο αγρότης μπορεί σε 8,5 χρόνια να πληρώσει, για να καταλάβετε, και ένα μηνιαίο τίμημα 30 ευρώ, λέτε, ότι είναι το κατόφλι. Και βέβαια αυτό δίνεται δυνατότητα να περνάει απευθείας στο ΟΣΔΕ. Να ενημερώνεται δηλαδή απευθείας στο ΟΣΔΕ, και υπάρχει και προσωπική ενημέρωση σε όλους τους αγρότες που έχουν έκτασή τους στο ΟΣΔΕ, αλλά έχει επικάλυψη με δασική χρήση. Έγινε προσωπική ενημέρωση, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι τον Ιούλιο, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Και έτσι λύθηκαν τα ζητήματα για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν το 1975, όπου μπορεί να πάρει και την κυριότητα ο αγρότης, και δημόσια όταν είναι, ενώ από το 1975 στο 2007 λύσαμε τη δυνατότητα να πάρει τη χρήση μονίμως και μεταβιβάσιμη. Άρα να μπορεί να την δίνει, αν χρειάζεται, και στα παιδιά του. Και κάποια άλλα επίσης βελτιώσαμε όσον αφορούν την οικονομοτεχνική μελέτη και τη δυνατότητα μεταγραφής του πληκτρολόγιου, που επίσης δώσαμε και αυτές τις δυνατότητες. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα λειτουργικά που αφορούσαν το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον αγρότη με την εξής λογική. Όταν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάρτησης αίτηση εξαγοράς ή αλλαγής χρήσης ή παραχώρησης χρήσης, αυτόματα δεν κυρώνεται το κομμάτι του χάρτη. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πρέπει ο πολίτης στην περίπτωση αυτή, ο αγρότης συνήθως, να κάνει αντίρρηση όταν έχει εκχερσώσει παλιά δασική, κάνει την αίτηση και αυτό το κομμάτι της έκτασης δεν κυρώνεται, τροποποιείται με απόφαση του αρχείου και κυρώνεται με την νέα του χρήση, μετά την απόφαση του αρχείου. Και βέβαια αρκετά που έχουν να κάνουν με παραχωρητήρια, με την έκδοση οικοδομικών αδειών, παραδείγματος χάρη με το που τελειώνει η ανάρτηση ενός χάρτη δασικού, απελευθερώνονται οι δυνατότητα κατασκευών, γιατί είναι ξεκάθαρο πια ότι για αυτά που δεν έχουν δασικά βάρη, η δασική νομοθεσία, μπορούν να προχωρήσουν οικοδομικές άδειες και άλλες εκκρεμότητες που χρόνια καθυστερούσαν στην Ήπαθρο και για τις επιτροπές δασολογίας, που προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα. Και βέβαια, ορίσαμε το 4489 ότι μπορεί οι πολίτες να πάνε στα σημεία υποστήριξης για την ανάρτηση δασικών χαρτών, αυτά τα ΣΥΑΛΧ που βλέπετε, και να πάνε ακόμα και μετά την αίτησή τους συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι και την ημέρα που εξετάζεται η αντίρρησή τους. Τώρα που έχουν αρχίσει οι εξέτασεις των αντιρρήσεων στην Πελοπόννησο, παραδείγματος χάρη, μπορεί ο πολίτης να πάει τις βεβαιώσεις ή την επεξεργασία ενός ορθοφωτοχάρτη, μιας δορυφορικής, από έναν δασολόγο τη μέρα της συνεδρίασης στην Επιτροπή. Να έχει κάνει την αίτηση, να έχει βάλει τα παράβολά του και να πάει συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία ακόμα και τώρα. Φανταστείτε, η προκήρυξη έγινε στον Ιανουάριο του 2017 και ο πολίτης μπορεί ακόμα και τώρα, Μάρτιο του 2018, να πάει στοιχεία. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να λύσει όλα τα προβλήματα, να μην πιεστεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε τελικά δασικό χάρτη και μπορούμε να περιμένουμε 2 μήνες για να γίνει σωστός. Τώρα, όσον αφορά τους ασωμένους αγρούς, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο, το οποίο μας ενδιαφέρει και ίσως συνεχίσουμε την κουβέντα. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία, γιατί τις εκχερσώσεις πιο εύκολα τις αντιμετωπίσαμε. Γι' αυτό, γιατί εδώ υπάρχει προστασία του συντάγματος. Εδώ λοιπόν ο δασωμένος αγρός μπορεί να επιληθεί εύκολα και, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα χωράφι αγροτικό το οποίο δεν καλλιεργήθηκε πολλά χρόνια και δασώθηκε. Όταν λοιπόν παραμένει δασική έκταση, όχι δάσος, γιατί το δάσος έχει άλλα, αν θέλετε, προστατευτικά χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή εκεί. Όταν λοιπόν υπάρχει δασική έκταση, τότε αν έχει τίτλους πρώτου 46, αυτή η έκταση τίθεται εκτός δασικής νομοθεσίας. Άρα μπορεί να κάνει τα πάντα ο ιδιοκτήτης. Ακόμα και αν έχει δασωθεί, ως δασική έκταση όμως, όχι ως δάσος. Ενώ όταν έχει τίτλους μέχρι το 2004, και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των δασωμένων αγρών,
που έχουν κάποιο τίτλο, τουλάχιστον το αργότερο 2004-2008, μπορεί να κάνει δενδρομομικές και γεωργικές καλλιέργειες. Άρα δεν αναστέλλεται η λειτουργία της υπεύθυνου του αγρότη, που είναι το βασικό στοιχείο. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει ξενοδοχείο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητα για τους αφημένους αγρούς. Είναι να γυρίσει ο κόσμος και να κάνει πάλι τη γεωργική χρήση που είναι ανάγκη εισοδήματος σήμερα για πάρα πολλούς από τους αγρότες. Γιατί υπάρχουν αλλού εκτάσεις για να γίνουν άλλες τουριστικές ή αναπτυξιακές χρήσεις. Και βέβαια για τις αναδοσωτές, σας είπα έτσι κι αλλιώς ότι η επίλυση είναι αυτεπάγγελτα εξαιρείται την κύρωση. Και πρέπει να το λύσει το αρμόδιο δασαρχείο και η απόφαση του συντονιστή. Και δεν είναι αγκαία υποβολή εταιρήσεων του πολίτε. Αν έχετε αναδοσωτές που ήταν όπως νόμιμες αγροτικές περιοχές. Ας συνεχίσουμε. Οι εχερσομένες λοιπόν, εδώ είναι όλοι οι χαρακτηρισμοί που οι διατάξεις μπορεί να τις πούμε και πιο αναλυτικά αν θέλετε. Πάντως γίνεται εξαίρεση από τη μερική κύρωση με αίτηση. Εδώ όμως χρειάζεται να υπάρχει τοπογραφικό για να προσδιορίσουν ποια περιοχή είναι αναδοσωτέα. Αυτό είναι το μόνο που απαιτείται ουσιαστικά για να γίνει η υποβολή της αίτησης. Θέλει μια αίτηση και ένα τοπογραφικό. Τα υπόλοιπα στοιχεία γίνονται και στη συνέχεια. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ειδική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να λύσουμε όλα τα θέματα αυτά της τακτοποίησης των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές αστικού χαρακτήρα. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ, ακόμα και προσωπική ενημέρωση όπως είπα όλων των αγροτών. Δεν θέλουμε να αμφισβητηθεί ούτε μία επιδότηση. Αν υπάρχει ένα κίνδυνο, είναι σε περιοχές που νοικιάζονταν ή ατύπως κατέχονταν από αγρότες δημοτικές ή περιφέρειας ενώ της παλιάς κοινωνικής υπηρεσίας, το που λέμε της πολιτικής γης. Εκεί κάποια χωράφια μπορεί να μην έχουν ετηθεί από μεριά των περιφερειών. Όμως θα κάνουμε και εκεί μια καινούργια καμπάνια τώρα με την Ένωση Περιφερειών για να το λύσουμε. Και έτσι θα κλείσει το ζήτημα. Αυτό είναι το ενημερωτικό που έχει ετοιμαστεί για τους αγρότες και θα υπάρχει ειδική εκκύκλωση για να μπορέσουν να τα λύσουν όλα αυτά. Και επιπλέον κάναμε κάτι ακόμα το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Φανταστείτε που είχε φτάσει η ελληνική διοίκηση. Οι καστανιές, όπως ξέρετε, είναι ήδη τα οποία είναι δασικά. Κι όμως υπήρχε νομοθεσία που έλεγε ότι δεν μπορείς να επιδοτήσεις δασικό είδος. Γιατί θεωρητικά είναι δασική έκταση. Λοιπόν, διευκρινίσαμε ότι εκεί που είναι είδος όπως η καστανιά, τα καστανοπερίβολα μπορούν να τις επιδοτήσεις και υπήρξε ειδική εγκύκλωση για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα δασικά είδη που επιδοτούνται. Και αυτό έγινε το 2017 επίσης. Τώρα, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και λέμε τελικά ο πολίτης τι μπορεί να υποβάλει. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Μπορεί να υποβάλει τα πάντα ο πολίτης. Ο πολίτης δηλαδή έχει τη δυνατότητα, δεν το απαγορεύουμε κανένα δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει. Για πρόδειλο λάθος, δηλαδή να πει ότι εδώ η υπηρεσία έχει κάνει λάθος. Μου έχει δώσει εμένα βεβαίωση παλαιότερα ότι δεν είναι δασική έκταση. Αυτή η νόμιμη πράξη της διοίκησης αναγνωρίζεται. Όταν κάνει μια πράξη διοίκησης, δεν μπορώ να πω τον πολίτη, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Αλλά μπορεί η υπηρεσία να μην το έχει βάλει στο χάρτη. Άρα η πρώτη αίτηση απλή, ατελής, χωρίς κόστος, είναι το πρόδειλο λάθος. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε ότι η αεροφωτογραφία παίρνεται απόγευμα που έχει υψηλές σκιές από τα δέντρα. Ή έχουμε κάνει λάθος και έχουμε μπερδέψει έναν δρόμο με ένα χαντάκι. Μερικές φορές στην φωτογραφία μπορεί να το κάνει το λάθος. Αυτό λέγεται πρόδειλο σφάλμα. Τα έχουμε χαρακτηρίσει αυτά. Υπάρχει ειδική υπουργική απόφαση ποια είναι τα σφάλματα. Και εδώ ο πολίτης κάνει την αίτηση για πρόδειλο σφάλμα. Η δεύτερη διαδικασία που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μια αίτηση για να αλλάξει η υπηρεσία τον λανθασμένο χαρακτηρισμό αναδασωτέου. Γιατί ήταν αμπέλη και καλλιεργούνταν με απόδειξη, δηλαδή είχε συμβόλαιο. Είναι δικό του, το καλλιεργούσε. Η τρίτη αίτηση που μπορεί να κάνει κάποιο έχει να κάνει με την εκχέρσωση. Να ζητήσει να πάρει κυριότητα αν είναι εκχέρσωση πρώτο 75 ή να ζητήσει να έχει τη χρήση αν είναι μέχρι το 7, αν δεν κάνω λάθος, η εκχέρσωση. Να ξεκαθαρίσω ότι μετά το 7 δεν επιτρέπονται ούτε νομοποιούνται εκχερσώσεις ή χρήσεις. Αυτό είναι ρητό και είναι νομοθετημένο από παλιότερα. Και η τέταρτη διαδικασία που μπορεί να κάνει ο πολίτης είναι αντίρρηση. Να πει ότι διαφωνώ με το χαρακτήρα και την επεξεργασία του δασολόγου μελετητή, θα σας φέρω τεκμηρίωση από δικό μου δασολόγο που να λέει ότι εδώ έκανε λάθος την εκτίμηση, την φωτοερμηνεία. Και ίσως είναι και το μόνο στάδιο στο οποίο χρειάζεται ειδικός επιστήμονας. Γιατί υπάρχει και μια άλλη κουβέντα ότι οι αντιρρήσεις θέλουν πολλά λεφτά έξω από το κόστος αντιρρήσεων, το οποίο μειώσαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για να κάνει κάποιες αντίρρησεις δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσει δικηγόρους, ούτε να φέρει συμβόλαια, ούτε να λύσει θέματα υποθυκοφυλακίου. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα στην Ήπεθρο. Καταλαβαίνω την ανάγκη και πολλών επιστημόνων να δουλέψουν. Όμως, εμείς θα το κάνουμε όσο πιο φτηνό και απλό γίνεται. Υπάρχουν λοιπόν τα σημεία υποστήριξης αντιρρήσεων. Και ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι για να δούμε αν χρειάζεται και με τους Δήμους να βοηθήσουμε κι άλλο, να κάνουμε κι άλλα σημεία ή να μοιράσουμε πληροφορίες. Ευχαρίστω τους Δήμαρχοι να κάνουμε τέτοιες διαδικασίες για να μάθει ο κόσμος περισσότερα σε ένα προβληματισμένο χωριό, να δείχνει
και στην κοινότητα ένας υπάλληλος πώς δουλεύει ο υπολογιστής. Εμείς όμως θέλουμε να έχουμε τέτοια λύση για τον πολίτη, να πηγαίνει στο σημείο υποστήριξης αντιρρήσεων, χωρίς να έχει κόστος ενδιάμεσο, γιατί το βασικό είναι να είναι φτηνή υπηρεσία για τον πολίτη και εύκολη, να λύνει το πρόβλημά του και να υποβάλει την αντίρρηση ή το τέλος, τη δήλωση, χωρίς άλλα κοστολόγια. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μπορεί να εξετάζεται πρώτα το πρόδειλο σφάλμα, το αναδασωτέο, η εκχέψωση και μετά η αντίρρηση. Άρα έχει ο πολίτης όλες τις δυνατότητες στη σειρά να τις αξιοποιήσει. Είναι επιλογή του αν θα κάνετε όλα αυτά τα αιτήματα. Εμείς δεν θα το πούμε να κάνει ένα ή δέκα αιτήματα. Το μόνο που θέλω να σας πω από τον προτέρα είναι να μην γίνονται αντιρρήσεις όταν είναι ξεκάθαρο ότι το 45 ήταν δασωμένο. Αν ήταν το 45 δασωμένο, δεν έχει κανένα νόημα να κάνει κάποιο αίτηση. Θα πάρει κάποια διαδικασία αλλαγής χρήσης ή εκχέψωσης που γίνεται είτε είναι δικό του είτε είναι δημόσιο. Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες και έτσι έχουμε προβλέψει. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι τα τιμολόγια. Αυτό που σας είπα ότι κάναμε σε 100 δόσεις και τα κάναμε πάρα πολύ φθηνά. Δηλαδή, εδώ πέρα η έκπτωση που έχουμε κάνει για τους αγρότες είναι, δηλαδή, μειώσαμε το κόστος για να πάρει ο αγρότης γη περίπου 85-90% και το κάναμε και 100 δόσεις. Άρα, απελευθερώσαμε τη δυνατότητα να λειτουργεί στην ύπαιθρο η αγροτική παραγωγή. Εδώ κάποιος μπορεί να μας γκρινιάξει για το αντίθετο, γιατί δώσαμε τη δυνατότητα να καλλιεργούνται οι εκχερσώσεις. Όμως αυτό προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Είναι ισοδύναμο περιβαλλοντικά και αξιακά η πρωτογενής δραστηριότητα με τη δασική λειτουργία. Και προβλέπεται το Σύνταγμα, γι' αυτό και το εφαρμόσαμε. Γιατί αλλιώς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ενισχύσουμε τη μείωση της δασικής έκτασης. Σας είπα έτσι κι αλλιώς, από το 7 και μετά δεν νομοποιείται οποιαδήποτε διαδικασία μείωση δασικής έκτασης. Αυτά είναι τα πρώτα σφάλματα, τα είπα όμως ήδη, είναι εκεί που γίνονται λάθη, τα έχω αναφέρει όμως. Αυτά και έτσι διορθώνονται. Μπορεί κάποιος να κάνει και αντίρρηση και πρόδρομο λοιπόν και έχει στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου εφαρμογή για να γίνει η αίτηση του πρόδρομου σφάλματος. Άρα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά και αυτό φτιάχτηκε μέσα στο 2017. Και πάμε τώρα στις σχετικές επιπτώσεις. Και ίσως με αυτό κλείνω. Γιατί μάλλον λέω και πολλά. Καταρχήν συγχωρέστε με γιατί δεν είναι μια πολιτική ομιλία, είναι τεχνική για να μάθει και ο κόσμος που ενδιαφέρεται και έχει έρθει εδώ πώς θα λύσει κάποια προβλήματά του. Γι' αυτό θα κάνουμε και ερωτήσεις μετά. Υπάρχει ένα θέμα όμως σύγκρουσης, γιατί λύσαμε το θέμα, αν θέλετε, της καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας. Έχουμε και όμως συγκρούσεις με το δασικό χαρακτήρα των κατοικιών. Υπάρχουν κατοικίες που έχουν γίνει σε αμφισβητούμενες περιοχές ή σε περιοχές οριακές όσον αφορά τις χρήσεις γης. Υπάρχουν λοιπόν τριών ειδών περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εγκεκριμένα σχέδια πόλης, αυτά που λέμε τα σχέδια πόλης και διαγισμού, μη εγκεκριμένα σχέδια πόλης, παλαιότερα λοιπόν, και οικιστικές πυκνώσεις. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε μια ειδική ρύθμιση για τις οικιστικές πυκνώσεις, γιατί τα άλλα δύο, τα εγκεκριμένα και τα διαφορετικά, τα άλλα που λέμε, ήταν ήδη στην νομοθεσία την πολεοδομική. Είπαμε λοιπόν ότι εξαιρείται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και από την κύρωσή τους σε αυτή τη φάση, δηλαδή τώρα που μιλάμε για τον λογογραφία, η περιοχή των οικιστικών πυκνώσεων, όπου είναι περιοχές εκτός σχεδίου, όπου έχουμε τουλάχιστον 50 κατοικίες. Δεν ξέρω αν έχετε εδώ στην Μαθία τέτοιες περιοχές. Θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο με τους Δήμους για αυτό το ζήτημα. Πάντως έχει δοθεί δυνατότητα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να προσδιορίζονται οι οικιστικές πυκνώσεις. Είναι εκεί που έχουμε πυκνή εκτός σχεδίου δόμηση, ας το πούμε έτσι. Αυτό γίνεται συνήθως σε παράλληλες τουριστικές περιοχές, δηλαδή στην Καλκιδική έχουμε πάρα πολλές. Εδώ απέναντι Περαία, Αγία Τριάδα, ενώ σε επιβάτες είναι γεμάτο για να καταλάβετε, ενώ απέναντι στο Θερμαϊκό. Ναι, στην παραλία της Κατερίνης επίσης, αλλά και προς τα κάτω, Λιτοκαριά ή Πλαταμόνα, Λιτόχρωμος. Αυτές οι οικιστικές πυκνώσεις είναι ένα τρόπος που διάλεξε το κράτος, τα λεγόμενα ιώδη περιγράμματα, για το κοιτάζουμε εννοώ, για να εξεταστεί ο δασικός χαρακτήρας σε επόμενη χρονική στιγμή. Προσέξτε τώρα, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι παραθυράκι για να μην γίνουν δασικοί χάρτες? Η απάντηση είναι ρητά όχι. Είναι συνταγματική υποχρέωση να γίνουν δασικοί χάρτες και στις οικιστικές πυκνώσεις. Απλώς επειδή εκεί είναι μικρός χώρος, φανταστείτε ότι είναι το μισό της εκατό της Ελλάδας, δεν είναι τεράστια έκταση, με πολλά προβλήματα, πολλές κατοικίες, που μπορεί πολλές να αναφέρεται. Πρέπει να κάτσει μελετητής σε κάθε μία από αυτές χωριστά και να κάνει ειδική μελέτη. Και να βρει κτηματολόγιο, ιδιοκτησίες, κτηματολογικούς πίνακες, άδειες, να βγάλει τα νόμιμα και να δούμε στα μη νόμιμα, στα μη αδειοδοτημένα,
αν τηρείτε το ισοζύγιο δάσους, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είναι πολύ αυστηρό. Πρέπει να τηρείτε το ισοζύγιο δάσους σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή να έχουμε τουλάχιστον την ίδια έκταση δάσους, να το πω έτσι, σαν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν εμείς τώρα, επειδή υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το συγκεκριμένο, που αμφισβητεί τις σχετικές πυκνώσεις, εκπονούμε τώρα νόμο για τις σχετικές πυκνώσεις για το πώς θα λυθούν. Όμως, για να φτάσουμε στο νομοσχέδιο για την επίλυση των οικιστικών πυκνώσεων, πρέπει πρώτα απ' όλα να τις σχετηθούν οι Δήμοι, να εξαιρεθούν από την ανάρτηση που τρέχει τώρα για την Ημαθία και να μπουν σε μια νέα μελέτη, ας πούμε, του χρόνου που θα έχουμε το νέο νόμο για τις σχετικές πυκνώσεις. Γιατί εμείς είμαστε προχωρημένοι να τον καταθέσουμε φέτος το νόμο των οικιστικών πυκνώσεων. Άρα λοιπόν οι Δήμοι έχουν ένα εργαλείο για να υποστηρίξουν τον πολίτη που έχει θεματάκια τέτοια νυχτά. Δεν τα δημιούργησαν οι Δήμοι, αλλά είναι τοπική υπόθεση, πρέπει να την κλείσουμε. Και πρέπει να μας στείλουν τα σχέδια πόλης, τα εγκεκριμένα ημί και τις οικιστικές πυκνώσεις μέχρι τις 15 Μαΐου. Και αυτό αφορά και τους τρεις Δήμους εδώ της περιοχής. Εμείς είχε την υποχρέωση η πολιτεία να περιμένει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Όμως 173 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα δεν τα στείλαμε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Εμείς, επειδή υπήρχε μια περίοδο που ήταν κλειστό και το πόρταλ στο χρηματολόγιο, γιατί τα αναρτούν οι ίδιοι οι Δήμοι και κλειδώνουν τον κωδικό τους μετά, δηλαδή τα σχεδιάζουν οι υπηρεσίες τους και έχουν κωδικό για να μπουν και να κλειδώσουν μετά. Έχουμε δώσει λοιπόν χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 15, περάσαμε νόμο γι' αυτό μέχρι τις 15 Μαΐου, για να στείλουν οι Δήμοι τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης και τις οικιστικές πυκνώσεις. Και οι τρεις Δήμοι της περιοχής σας. Εδώ απλά να πω ότι εγώ δεν γνωρίζω, και ίσως μόνο οι Δήμαρχοι το γνωρίζουν, αν υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις στην περιοχή σας. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε τόσες δύο περιοχές, γιατί αυτό έχει δοθεί ως ένα εργαλείο να το διαχειριστούν τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε όλα τα ζητήματα επιλυμένα και θα έχουμε δασικό χάρτη. Πάμε λίγο στο επόμενο για να κλείσουμε, όπου θα απεικονίζεται στο δασικό χάρτη και στην περιοχή σας όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν. Δεν αποτελεί νέα δασική νομοθεσία, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ούτε αμφισβητεί την ιδιοκτησία. Ας συνεχίσουμε λιγάκι. Δεν εξετάζει λοιπόν ιδιοκτησιακά θέματα, ούτε παρεμβαίνει σε ιδιοκτησιακά θέματα ο δασικό χάρτη, γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα αν με το δασικό χάρτη θα έχουμε ή όχι ιδιοκτησία στα χωράφια μας. Ό,τι χαρτί είχατε ισχύει και ό,τι δεν είχατε εξακολουθεί να είναι έλλειμμα. Δεν τροποποιείται η ιδιοκτησία σε καμία έκταση, είτε δασική είτε μη δασική. Γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν ιδιωτικές δασικές εκτάσεις. Άρα, αν υπάρχει ιδιοκτησία, αυτή δεν ανέβηκε. Οι νόμιμες πράξεις της διοίκησης υπερισχύουν. Αν υπάρχει θετικά απόφαση της διοίκησης, ο πολίτης δεν είναι ρυθμένος, γιατί έχει αποφασίσει ήδη η διοίκηση και δεν υπάρχει ανάγκη να υποβάλει κάποιος αντίρρηση εκεί που του γράφει ότι ήταν δάσος και έγινε αυρός, το ΔΑ. Αλλά το αυρός προέκυψε από παραχωρητήριο. Αν έχει χαρτί παραχωρητήριο, δεν χρειάζεται να υποβάλει αντίρρηση. Και δεν χρειάζεται καν λεφτά. Εδώ που τα λέμε και αν τα υποβάλει, θα πρέπει να τα επιστρέψουμε εμείς όσα χρειαστούν τους καταναλωτές. Ακόμη και να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως ισχύει αυτό και για τις αντιρρήσεις. Αν κερδίσετε, μέσα λογικά κερδίσετε, την αίτηση πρώτη του σφάλματος, η αντίρρησή σας δεν θα εξεταστεί που έπεται, θα σας επιστραφούν τα λεφτά. Αν έχει καμία περίπτωση. Επίσης για τα εκερσωμένα δεν ανάγκη να υποβάλλετε υποβολή αντίρρησης, εφόσον οι γνώσεις θα διαψώθηκαν, κάνετε μόνο την αίτηση αυτή, γιατί θα είναι και κόστος να κάνετε αντίρρηση, δεν χρειάζεται. Κάνετε την αίτηση αλλαγής χρήσης και τελείωσε αυτό. Και βέβαια, εδώ χρειάζεται μόνο το γραφικό, όπως σας το είπα ήδη αυτό, και αποδεικτικό της χρήσης, αν είναι παλιά για να μπορέσετε να την πάρετε ιδιοκτησιακά. Επίσης, εδώ, αν έχει δασωθεί η έκτασή σας και το αναγνωρίζετε αυτό, επίσης δεν χρειάζεται να κάνετε αντίρρηση. Διότι δεν θα μπορέσει να συμπέρασει ο λόγο κάτι διαφορετικό, μάλλον θα είναι τζάμπα κόστο, αλλά μπορείτε να βάλετε διατάξει στο άρθρο 67 που ήδη σα παρουσίασα. Αν δηλαδή έχετε συμβόλαια και αποδείξει μέχρι το 2004, χρονικά που η ημερομηνία είχα πει, μπορείτε να κάνετε τι χρήσει που θέλετε, γεωργικέ, δοδοκομικέ ή και άλλε αν είναι παλιότερα τα συμβόλαια. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Μέχρι τι 5 έκτου είναι η διαδικασία των αντιρρήσεων και των αιτήσεων και των πρόδρομων σφαλμάτων. Περίπου τρεις μήνες μετά, στο τέλος αρχές Σεπτεμβρίου, θα γίνει μερική κύρωση για την Ημαθία και μετά θα ξεκινήσουν οι επιτροπές αντιρρήσεων, στις οποίες θα καλείται ο πολίτης. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι 10 με 15 μέρες νωρίτερα καλείται ο πολίτης προσωπικά, όπου μπορεί να πάει στην Επιτροπή Αντιρρήσεων και όλα τα χαρτιά του και τις τεκμηριώσεις του ασφαλόγου, όπως σας είπα. Και περίπου την άνοιξη του 19 θα έχει τελειώσει η διαδικασία αυτή
και για την περίπτωση της συμμαθίας και έτσι η μαθία θα έχει και αυτή δασικό χάρτη. Εγώ πρέπει να κλείσω κάπου εδώ, γιατί καταλαβαίνω ότι έχω κουράσει και έχω πάρα πολλά. Θα κάτσουμε όμως όσο χρειάζεται για να διευκρινίσουμε ό,τι απορίες υπάρχουν και ό,τι ζητήματα είναι ανοιχτά. Αυτό που θέλω το προτέρων να ξεκαθαρίσω και σας το λέω με την εμπειρία του ενός τρίτου της χώρας που έγινε πέρυσι ο δασικός χάρτης. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να ξέρετε ότι το 1/4 των Δήμων είχαν στείλει στοιχεία. Τελικά την τελευταία μέρα και οι 120 Δήμοι έχουν στείλει τα στοιχεία τους. Υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις, ξεκίνησε η νομοθετική επιτροπή. Λύθηκαν όλα τα ζητήματα με τις εκερσώσεις και τα ζητήματα των αγροτών. Ενημερώθηκε ένας άλλος, όλος ο ελληνικός λαός, όλοι οι πολίτες που έχουν θέματα ιδιοκτησίας για να τα λύσουν. Όπου βρήκαμε δηλαδή ιδιοκτησίες τους, τους ενημερώνουμε απευθείας. Έχουμε πάει σε όλους τους νομούς και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Βάλαμε ένα στίχημα να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα για πάρα πολλούς λόγους και νομίζω ότι αξίζει να το κάνουμε. Θα πρέπει να λύσουμε δύσκολα προβλήματα, το καταλαβαίνω. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο τα δημοσιονομικά και τα μνημόνια. Είναι και αυτό δύσκολο για τον καθένα όμως, γιατί είναι η γη του, είναι το χωράφι του, είναι η ιδιοκτησία του, η κληρονομιά του. Όμως πρέπει να αφήσουμε τακτοποιημένα τα πράγματα στην επόμενη γενιά. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή και νομίζω ότι τα σκι χάρτες δικαιούνται και αυτοί να μείνουν στην ιστορία ως κάτι που έγινε τελικά, που το καταφέραμε, να πούμε το κάναμε. Αξίζει και το κάναμε. Και ό,τι χρειαστεί οποιαδήποτε ρύθμιση για να βοηθήσουμε την περιοχή. Εγώ είμαι και κοντά, έρχομαι και τίποτε στιγμή θέλετε για άλλη συνάντηση, όσο είναι αναρτημένοι οι χάρτες. Αν υπάρχουν και σήμερα ερωτήματα ή και συλλογικά αιτήματα από τους φορείς, ευχαρίστως να τα δούμε, έχουμε χρόνο και πάρα πολύ έχουμε τη βούληση να τα λύσουμε πραγματικά. Γιατί η δικιά μας εντολή από τους πολίτες ήταν μία, να βοηθήσουμε να βρεθούμε σε περισσότερο προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό. Λοιπόν, παίρνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Υπάρχει ένα μικρόφωνο εδώ μπροστά, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Γενικώ θα το μεταφέρετε εσείς από ερωτώμενο σε ευρωβουλευτή. Ο Δήμαρχος, κύριος Βαριατζίδης. Θα το ανάψουμε, θα μεταφράσουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω καταρχήν στην πόλη μας. Να πω ότι χαιρόμαστε γιατί προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε διοικήσει και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να γνωρίζει κάποιος άνθρωπος από την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, εν το προκειμένο τώρα. Πριν από μία εβδομάδα είχε έρθει στην πόλη μας το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έκανε συναντήσεις με τους ΣΟΤΑΔΑ και με τον Βαθμό, καθώς και με τους παραγωγικούς φορείς. Ένα από τα θέματα που έβαλε ο Δήμος Βέρειας ήταν ένα θέμα που λίγο το θίξατε κι εσείς. Αφορά λοιπόν εκθεσωμένες δημοτικές δασικές εκτάσεις, οι οποίες καταπατήθηκαν και οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να αποδοθούν προς τους ανθρώπους οι οποίοι τις καταπάτησαν με συνέντευξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, αυτό που δεν είναι σε γνώση μας, ή μάλλον το οποίο μάλλον δεν συμβαίνει, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται για το 1/4 της αντικειμενικής αξίας για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις. Τι γίνεται με τις δημοτικές δασικές εκτάσεις, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο για τους Δήμους την περίπτωση που θα συνενέσουν στο να δοθούν αυτές οι εκτάσεις στους δημότες? Ευχαριστώ. Ωραία. Θα ευχαριστούν και κάποιος άλλος κύριος και για. Κύριος Καραμπατζός. Καλώς ορίσατε στην Μαθία, κύριε Υπουργέ. Καραμπατζός Τάσος, προηγούμενος δήμαρχος της Νάουσας. Καταγράφεται σίγουρα στα θετικά όλη αυτή η προσπάθεια που κάνατε, είναι τις παθογένειες που είχε η χώρα μας. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για το 2018, για κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες κτλ. Αυτό σίγουρα πιστώνεται και στην κυβέρνησή σας και στο Υπουργείο σας. Θεωρώ και εγώ πραγματικά την πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί τα αντιμετωπίσαμε τα θέματα αυτά
και το χειρονομικό των 35 επιταδίων και του σελίου. Εγώ θέλω να πω για την καλή συνεργασία που είχαμε με το δασαρχείο της Νάουσας, το οποίο είναι πραγματικά ένα δασαρχείο, έχει στην εμβέλειά του μια τεράστια έκταση και όλο αυτό το διάστημα που ήμουν στον Δήμο, συνεργαστήκαμε άψογα με μια σειρά παρεμβάσεις και στοχεύσεις στην νομοθεσία, όπου και τελικά είχαμε και την θετική έκβαση της έγκρισης της αδειοδότησης για το χρονικό κέντρο των 35 επικρατιών. Εγώ ήθελα να σας θέσω όμως ένα πολιτικό ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες εκτάσεις στην περιοχή της Νάουσας και είδα αρκετούς συνθημότες μου εδώ πέρα, στην περιοχή Κουκούλη, είναι περίπου 2.000 στρέμματα, κύριε Υπουργέ, το οποίο πρόβλημα υπάρχει, αυτές οι εκτάσεις είναι στις ανταλλάξιμες, τις λεγόμενες. Όπως ξέρετε, αυτές κατέχουν όμως εδώ και 60-70 χρόνια, καλλιεργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου 47 και του 47β του 1998, ξέρετε ότι για την διαδικασία της εξαγοράς, τα μέχρι του 1975 όσα εξερσώθηκαν και μέχρι το 2007 επίσης η δεύτερη κατηγορία, χρειάζεται την συνένεση του δημοσίου, της κτηματικής υπηρεσίας. Σε αυτό δεν υπάρχει νομίζω κάποια πρόβλεψη και νομίζω πρέπει πολιτικά να το επισημάνουμε και να το λύσουμε, γιατί παραμένει μία εκκρεμότητα, ένα αγκάθι στην περιοχή της Νάουσας που απασχολεί περίπου 100 συντοπίτες για αυτά τα 2.000 στρέμματα. Άρα λοιπόν απαιτεί την συνένεση του δημοσίου, υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μία συνεργασία του Υπουργού σας με το Υπουργείο Οικονομικών για να διεκπαιρεωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε, από ό,τι ξέρω, το Δασαρχείο έχει ετοιμάσει κάποιο υπόμνημα σχετικό πώς μπορεί να γίνει και μπορεί να σας το προωθήσει. Και επίσης δύο-τρία άλλα ζητήματα ήθελα, κύριε Υπουργέ. Εάν έχετε συμπεριλάβει στη φιλοσοφία, τέλος πάντων, των νομοσχεδίων από αυτό που σειρά είδαμε αναφέρατε, για το 1/5 που διατηρεί το δημόσιο στις εκτάσεις, σε πολλές από τις εκτάσεις αυτές, είναι πολλοί συνεταιρισμοί δασικοί στην περιοχή της Νάουσας, οι οικισμοί πέρυσι της Νάουσας, που έχουν το 1/5 κατέχει το δημόσιο. Σε αυτό υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάποια ειδική ρύθμιση. Και επίσης, σε σχέση με την προθεσμία, επειδή στην περιοχή μας θεωρώ και η Βέρεια θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, θεωρώ ότι η προθεσμία, κύριε Υπουργέ, δεν θα μας φτάσει. Για ποια προθεσμία μιλάμε? Για τις 5 Ιουνίου, 105 ημέρες. Μήπως προβλέπετε... Για τις αντιρρήσεις, ναι. Αν προβλέπετε κάποιο είδος παράταση, ουσιαστικά ατύπωση, μάλλον κατάλαβε και εγώ που προπόνησε και τα λοιπά, το δώσατε. Αλλά ίσως θα χρειαστούμε και μια πιο επίσημη, μεγαλύτερη προθεσμία για να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε, οι Δήμοι μας ακουμπάνε στο Βέλγιο και έχουμε ζητήματα τεράστια. Επίσης, από τη μελέτη ως νομικός, τέλος πάντων, όσο προσέγγισα τις διατάξεις, είδα ότι οι αντιρρήσεις επιλύονται σε πρώτο βαθμό και μόνο όπου συμμετέχουν δύο δασολόγοι βαθμού κτλ. Και ο τρίτος είναι μέλος του δικηγορικού, δικηγόρος δηλαδή, με ελάχιστη εμπειρία, πενταετή κτλ. Το θεωρώ έτσι και ως νομικός, ότι νομίζω δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει η ευκαιρία του δεύτερου βαθμού. Έτσι, όπως ξέρουμε, υπάρχει προπόθεση και κατέθεση τουλάχιστον. Αν προβλέπετε κάτι περαιτέρω σε αυτό. Και ένα τελευταίο πολιτικό θέμα, και κλείνω και την κούρασα. Εδώ στο Βέλγιο εγκαταστάθηκαν αρκετές ανεμογεννήτριες. Και επίκειται κι άλλες, έχουν αδειοδοτηθεί. Υπάρχει τεράστια αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Έχουν ληφθεί και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων κτλ. Χωρίς δασικούς χάρτες, θέλω να ρωτήσω πώς πήραν αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις αυτές οι ανεμογεννήτριες. Περίπου τις 200, 300 πόσες είναι. Ευχαριστώ. Δεν μου βοηθάει το φως βασικά. Λοιπόν, μην την ανέβαιος. Από το Δήμο Αλεξάνδρειας.
Καλημέρα, επομένω, σα καλωσορίζω κύριε Υπουργέ. Βενόπουλο Κώστα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αλεξάνδριο. Θα μιλήσω για την Δημοτική Ενότητα Μελίκη, πρώην Δήμο Μελίκη, η Έλληνα. Μερικά παραδείγματα έτσι για να μην κουράσω. Περιοχή Φιλούρη για 2.000 στρέμματα. 108 συνέδεροι. Νιώθοντα την ανάγκη άνθρωποι να βρουν καλλιεργήσιμη έκταση, αγόρασαν μια περιοχή από τα Σοκτήμωνα, την εκχέρσωσαν πριν το 1975. Υπάρχει μια ιδιωτική διανομή, ο καθένα κατέχει 3 τεμάχια. Το κυκλοφορεί, ξέρει ο κόσμο αυτή τη στιγμή για να καταλάβει. Γιατί δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση ή υπάρχει παραπληροφόρηση. Από μελετητικά γραφεία κυρίω. Ο κάθε ιδιοκτήτη, αφού κατέχει 3 τεμάχια σε συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να υποβάλει 3 αντιλήσει, ξεχωριστή για τον κάθε τεμάχιο, που σημαίνει ένα κόστο γύρω στα 100 ευρώ για τον κάθε τεμάχιο. Συνολικά τεμάχια στη συγκεκριμένη περιοχή συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων, πέρα τα 300. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Συν το κόστος, το παράβολο δηλαδή για να εκδικαστεί, για να εξεταστεί η αντίρρηση, έχουμε ένα τεράστιο ποσό. Άπαντες δήλωσαν να εγκαταλείπουμε την περιοχή αντί να τα ξαναγοράσουμε στην ουσία αυτά τα παράθυρα. Υπάρχουν περιοχές στην ενότητα Μελίκης, οι οποίες είναι σε διανομή, εγκεκριμένη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, φαίνονται σήμερα δασικές εκτάσεις. Τι γίνεται, διανομή του 31 και του 35. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφορά και την Βερδίνη και τα Παλατίτσια και πολλούς οικισμούς του νομού μας. Είπατε, έχω ήδη μια απάντηση από εσάς για τις εκτάσεις που εκπεσώθηκαν πριν το 1974. Ήρθαμε σε επαφή με το Δασαρχείο, μας έδωσε τις πληροφορίες της ανάλογης. Το μόνο που μένει για αυτή την περιοχή, την πρώτη που ανέφερα, το δάσος Φιλουριάς, είναι να γίνει ο χάρτης ιδιωτική διανομή που υπάρχει σε 6.87. Η μόνη κρεμότητα. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία... Ναι. Κύριε Υπουργέ, να συμπληρώσω κάτι. Η εκχέρσωση έγινε νόμιμα. Υπάρχει άδεια εκχέρωση για την περιοχή Φιλουριά στα 2.000 στρέμματα. Άδεια εκχέρωση 3.400 στρεμμάτων, εκχερσώθηκαν τα 2.000 στρέμματα και εκκρεμεί να γίνει ο χάρτη, η ιδιωτική διανομή που υπάρχει σε 6 αγωγέ. Κυρία Ταναρχίδου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Ταναρχίδου Ελένη και είμαι ιδιώτη δασολόγο. Σε συνέχεια τη ερώτηση του κυρίου Βενόπουλου, θα ήθελα να μιλήσω για όλες αυτές τις εκτάσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά θα πρέπει να κάνω ατελώς αντίρρηση, διότι δυστυχώς στο νομό μας δεν έχει περαστεί διανομή, με αποτέλεσμα εκτάσεις του 45 να φαίνονται δασικές, στο ενδιάμεσο να έχει γίνει μια διανομή, όχι μόνο το 35 που είπε ο κ. Δονιόπουλος, αλλά και το 55 και το 70, περιοχή Βεργίνας, Γεράκη, δάσος Γεράκης, όσοι γνωρίζουν από εδώ, με αποτέλεσμα σήμερα να φαίνονται ως ΔΑ, που σημαίνει ότι φαίνονται εκχερσωμένες, αλλά δυστυχώς δεν έχει περαστεί διανομή. Για να κάνει κάποιος ατελώς αντίρρηση, θα πρέπει να καταθέσει τοπογραφικό, όπου αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα κόστος, δεδομένου ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 3 ή 4 κληροτεμάχια, θα αναγκαστεί να πληρώσει 3 ή 4 τοπογραφικά για συντεταγμένες έξα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει σχετικά, έχει να κάνει σχετικά με τα διαχειριζόμενα δάση, διότι εδώ στο νομό μας έχουμε πολλά δάση τα οποία είναι συνιδιόκτητα ή ιδιόκτητα ή μοναστηριακά. Μέσα σε αυτά τα δάση υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες έχουν εξορθεί καλώς ή κακώς. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, διεκδέονται πάρα πολλές επιδοτήσεις οι οποίες μπορεί να χαθούν αν δεν γίνει η αίτηση για αλλαγή χρήσης με το άρθρο 47β. Για να διαχειριστεί ένα ιδιωτικό δάσος με το δαστικό κώδικα, μπορεί με το πάνω από 50% να γίνει η διαχείρισή του. Για να μπορέσει όμως να γίνει η αίτηση αλλαγής χρήσης, χρειαζόμαστε το 100% των συνδιοκτητών. Και μάλιστα υπάρχουν πολλά δάση στον νομό, όπου υπάρχουν ακόμα και άγνωστοι Τούρκοι ή Αλβανοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, οπότε σαφώς είμαστε κάτω από το 100%.
θα υπάρξει κάποια λειτουργική απόφαση με την οποία να μας δίνει το δικαίωμα τουλάχιστον το 50% να κάνουμε την αλλαγή χρήσης. Και ένα τελευταίο, σχετικά με την εκδηματική υπηρεσία. Εκτός από τις ανταλλάξιμες εκτάσεις, υπάρχουν και κομμάτια τα οποία βρίσκονται παραπλέον του ποταμού Αγίας Βαρβάρας, στον Αγιάρμονα, όπου όλες αυτές οι εκτάσεις διαχειρίζονται οικονομικά, από το Υπουργείο Οικονομικών μάλλον, πέφτουν σε χέρια αμμώδη, σε κήτες ποταμού. Παρ' όλα αυτά, έχουν από τους καλλιεργητές της περιοχής αξιοποιηθεί ως αγροτικές εκτάσεις, παίρνουν επιδοτήσεις, αλλά ποιος θα δώσει την σύμφωνη γνώμη για την αλλαγή χρήσης? Η κτηματική υπηρεσία? Διότι όταν πηγαίνουμε στο Τμήμα Πολιτικής Γης και κοιτάμε στην τοπογραφική υπηρεσία το κτηματολογικό πίνακα, εκεί φαίνονται ως δημόσιες γαίες. Ο νόμος λέει ότι οι δημόσιες γαίες μπορούν απευθείας να κάνουν έτοιμα για αλλαγή χρήσης στο βασαρχείο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δέσμευση και το βασαρχείο δεν μπορεί να δεχτεί την αίτηση αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της κτηματικής. Υπάρχει μια ασάφεια εδώ, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει και να απαντήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άλλος που θέλει να υποβάλει, δεν πούμε στον Υπουργό. Κύριος Γεωργίου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε. Γεωργίου Γεώργιος ονομάζομαι. Ήθελα να ρωτήσω αν σε επίπεδο Υπουργείου υπάρχει κάποια πρόνοια για αλλαγή της νομοθεσίας σε σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία αεολικών πάρκων, γενικά και στο Βέρμιο ειδικότερα, και σε σχέση με τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, πάντα σε σχέση με ευαίσθητες για το περιβάλλον περιοχές. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Νατούρα. Κύριος Λέτσος. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε και σε τρεις μέρες είναι η Παγκόσμια ημέρα δασών και νερού, 21 Μαρτίου. Ήθελα να κάνω μια απλή ερώτηση. Ένας που φυτέρει έλατα για εκμετάλλευση τα Χριστούγεννα. Αν αυτός ο άνθρωπος που τα φύτεψε δεν τα έβγαλε και πέρασαν 40-50 χρόνια και μεγαλώσουν τα έλατα, θα έχει δικαίωμα να τα κόψει μετά? Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίσο, συγγνώμη, δεν βλέπω καθαρά. Με συγχώρετε και εσένα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Υπουργέ, πέραν των θεσμικών χαρτών, θα τα πει ο Μάρτιν Πασχούρα Βασίλειος, πρόεδρο του Σαρκοβόρειου, ναού σα, τη κοινότητα. Πέρα του χάρτε και όλα αυτά που μου αναφερθήκατε, για τη δική μου κατάσταση στο χωριό, καλυπτόμαστε ένα κτηματολογείο το μεγαλύτερο μέρο. Θα εκφράσω ένα παράπονο σήμερα στην αίθουσα, γιατί νομίζω απασχολεί και πάρα πολλού συναδέλφου. Μιλήσατε για την ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη είμαστε πολύ πίσω ως προς το τι. Ήθελα να καταλήξω, εάν οραματιστήκατε ή εάν έχετε σκοπό να μπορούμε να ακολουθούμε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο καθεστώς που υπάρχει μέχρι σήμερα εδώ και 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορώ εγώ σαν κοινοτάρχης να υποβάλω χαρτιά, να τρέξω, να κάνω κάτι για τα δάση μας. Είναι τόσο όμορφο το δάσος. Μπορούμε με την παρέμβαση και την υλοποίηση προγραμμάτων να γίνει ένα κόσμο. Αυτό με εμποδίζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω το έχει υπόψη σας. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε το δάσος, να μπούμε σε προγράμματα εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε. Γιατί να ξεκινήσουμε δεν έχουμε και φημή. Και οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Δήμος έχει, είναι ιδιωτικά τα δάση. Ιδιωτικά είναι τα δάση. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχετε ιδιωτικές μελέτες από πέρα. Ναι.
υπάρχει δηλαδή μια διαχειριστική δασόν και δεν υπάρχει συνδεσμός. Έχεις καλό με χρόνια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ας απαντήσει ο κύριος. Από εδώ, ο κύριος. Έχουμε Ζησόπουλο Δημήτριος, είμαι από ένα ορεινό χωριό σε δεξιότητα από τα Ριζώματα. Και εκεί έχουμε έχουμε αρκετό δάσος, μεγάλες εκτάσεις με καστανές. Μέσα σε αυτό το δάσος καστανές υπάρχει και χωράφι που ήταν οι καστανές φυτεμένες. Η αεροφωτογραφία του 45 δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτές ήταν φυτεμένες ή ήταν οι άλλες οι άγριες που τα λείπαν. Πώς θα λύσουμε αυτή τη διαφορά? Από πάνω από την αεροφωτογραφία φαίνεται ότι είναι δάσος όλο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι δασολόγος. Και επίσης δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον δασάρχη της περιοχής, τη δασική υπηρεσία και τους επιστήμονες των δασών. Είναι εδώ συνεργάτες μου και από το Υπουργείο και συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση για πολιτικά θέματα πρέπει να γίνεται με αυτούς. Δεν μπορώ να ξαναπαίξω όλη τη δασική νομοθεσία γιατί δεν την έχω μαζί μου. Θα σας πω κάποιες γνώμες, αλλά είναι ελεύθερο το βήμα και σε άλλους να συνεισφέρουν στη συζήτηση την πολύ ειδική μου. Δεν ξέρω αν αφορά όλους, γιατί όλοι μπήκατε σε πολύ ειδικά θέματα, πρέπει να το ομολογήσω. Εξάλλου γι' αυτό ήταν γιατί το λόγο και ήρθαμε, για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, να υπάρχει δηλαδή ένα καταλήτη για να ξεκινήσει η κουβέντα, για να λυθούν κάποια τοπικά ζητήματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν. Και αυτή η κουβέντα πρέπει να συνεχιστεί, δεν θα τελειώσει. Αρχίζει τώρα, γιατί τώρα αναρτήθηκαν οι χάρτες και τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα μπορέσουν να έρθουν τα προβλήματα. Εγώ ζήτησα από τους Δήμους να μαζέψουν θέματα για να μας τα φέρουν. Με τους Δημάρχους βρίσκομαι άνετα και με τους τρεις Δήμους οποτεδήποτε και εδώ. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο που ανεβαίνω πάνω, αλλά και στο Υπουργείο και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση θέλετε. Τώρα, εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες με επιφύλαξη και το βήμα είναι ελεύθερο για διορθώσεις. Έγινε ένα ερώτημα από τον Δήμαρχο της Βέρειας για τις εκχερσωμένες δημοτικές εκτάσεις. Δήμαρχε, εδώ εμείς έχουμε προβλέψει πώς ο Δήμος θα τις παραλάβει για τις νομοποιήσεις. Στην περίπτωση δηλαδή που είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, γιατί μίλησες για δημοτικές, και είναι εκχερσωμένες, ο Δήμος καταβάλει μόνο το τμήμα που αφορά στην αλλαγή χρήσης και όχι στην αλλαγή κυριότητας και είναι νόμιμα εκχερσωμένες στην περιοχή του Δήμου. Και ο Δήμος μπορεί να τις μισθώσει μετά. Είναι τις διαχειριστεί ως περιουσιακό του στοιχείο, όπως θέλει. Δεν προβλέπεται όμως στον νόμο η διαδικασία ο πολίτης να πάρει του Δήμου έκταση, του δημοσίου προβλέπεται. Ο Δήμος δηλαδή πληρώνει το τμήμα της αλλαγής χρήσης στο δικό του, τακτοποιεί τη σχέση του με το δασαρχείο, ας το πούμε έτσι, με την δημοτησία. Ο πολίτης που νοικιάζει από το Δήμο, νομίμως πια νοικιάζει και επιδοτείται, άρα λύνει το πρόβλημα της επιδότησης του αγρότη και της αγροτικής χρήσης. Αν είναι καταπαρνητής και είναι παράνομος, ο Δήμος θα κρατήσει την έκταση. Δεν του την παίρνει έτσι ο πολίτης. Πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει με τα δημοτικά του όργανα να την πάρει ο πολίτης ή όχι. Αυτό δεν το θυμάμαι, το νομοθετήσαμε τώρα. Αλλά ο Δήμος μπορεί να νομοποιήσει και έτσι ταυτόχρονα, αν είναι νόμιμη, ακόμα και παράτυπη να είναι η καλλιέργεια, διασφαλίζεται έναντι στην αστική νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά το κουκούλι που άκουσα να γίνεται αρκετή συζήτηση, κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν είναι ακριβώς θέμα δασικής υπηρεσίας και δεν είναι και ακριβώς δικό μας ζήτημα. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να ενημερωθούμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα εδώ στην Ιμαθία δεν είναι μόνο μία περιοχή, άκουσα και για άλλη περιοχή πολλών ιδιοκτητών που εκχέρσωσαν παλιά δασική έκταση με άδεια οι χωρίς, γιατί εδώ άκουσα και υπάρχει και άδεια. Ίσως πρέπει να κάνουμε μία εγκύκλιο για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι με βάση πληροφορίες που εγώ γνωρίζω την διεύθυνση δασών, τη γενική διεύθυνση, χρειάζεται στις πράξεις αυτές που δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, σε σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών για τις παρεμβάσεις. Γιατί και οι δασολόγοι ρώτησαν κάτι αντίστοιχο. Όχι το 50% όλοι οι ιδιοκτήτες. Το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Και είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Ότι για δεκαετίες ασκούνταν πολιτικές και δραστηριότητες που δεν είχαν νόμιμο περίγραμμα, ούτε ταυτοποιημένες, και αποδεικνύονται τώρα. Δηλαδή, τώρα εμείς έχουμε σηκώσει το χαλί και βλέπουμε όλα αυτά που παίρνουν από κάτω. Χρόνια. Όπως παραδείγματος χάρη θεωρώ ότι είναι και η περιοχή στο Κουκούλι. Έχω πάρει υπόμνημα ήδη για την περιοχή, έχω ενημερωθεί δηλαδή.
Υπάρχει ζήτημα εκεί, υπάρχει εκκρεμότητα. Θα πρέπει να τη δούμε μάλλον ιδιαίτερα και θα έλεγα κάτι δύσκολο ισχύει και για την Αλεξάνδρεια, για τη Φλουριά. Πρέπει να τα δούμε, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, αφορούν πολλούς ιδιοκτήτες, γιατί εδώ έχω μια διαφορετική αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, να το πω εξ αρχής, στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να γίνει αντίληψη. Το είπατε εσείς, είναι λάθος να γίνει αντίληψη, γιατί είπατε πώς θα κάνει ο καθένας αντίληψη. Μα τι να κάνει αντίληψη, αυτό το έχουμε έτσι σώσει. Η αντίληψη γίνεται αν διαφωνούμε ότι ήταν κάποτε δάσος. Εδώ συμφωνούμε ότι ήταν δάσος και το έχει σώσει. Πιθανά και με άδεια. Στην περίπτωση που υπάρχει άδεια, η διανομή, το είπε η δασολόγος, εγώ θα έλεγα δεν είναι ακριβώς διανομή αυτή. Η διανομή είναι, εδώ είναι τριωτεμάχη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι νόμιμη πράξη της διοίκησης και έπρεπε να περάσει πάνω. Εγώ θα δεχόμουν μια συζήτηση που μπορεί να γίνει αργότερα και εδώ δηλαδή, αν υπάρχει εκπρόσωπος μελετητικής ομάδας του δασαρχείου, γιατί δεν ξέρω γενικά όλες τις περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Όμως, στις περιπτώσεις αυτές, μη συγχωρείτε και τώρα, μετά αν θέλετε. Αυτό λέω, μετά αν θέλετε, γι' αυτό παρακόπτερα, βέβαια. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, εγώ διαφωνώ προσωπικά, θεωρώ ότι είναι λανθασμένο να γίνονται αντιρρήσεις. Πέρα από κανέναν να γίνονται αντιρρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη εκεί που παραμένει ιδιοκτήτη στο δημόσιο, είτε είναι κατά ένα πέμπτο, είτε είναι κατά μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ σας είπα ότι ήρθαμε εδώ στη Βέλη για να δούμε αν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτά είναι από τις διαφορετικότητες. Εγώ δεν έχω ξαναπροσυσία, δεν έχω ενημερωθεί για αντίστοιχα θέματα μέχρι τώρα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να περάσουν πρώτα από όλα ενόμενες πράξεις διοίκησης επάνω και οποιαδήποτε διαδικασία διανομής κληροταμαχίων και απόδοση γης προς ενέργεια, η οποία είναι μια νόμιμη πράξη. Μπορεί να γίνει διόρθωση και αυτή να γίνει ατελώς. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο ερωτήματα του κ. Καραμπατζού, δήμαρχε δεν υπάρχει προθεσμία, δεν υπάρχει παράταση. Δεν υπάρχει παράταση προθεσμία. Εγώ θεωρώ ότι ξεκινήσαμε νωρίς την μαθήα και μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να πάμε μια διαδικασία κανονική. Να σου πω και μια άλλη σκέψη μου που την ξέρεις και εσύ καλά και την ξέρετε όλοι. Δηλαδή, δεν είναι ιδιαίτερα ενδύμονη. Αν ανακοινωθεί τώρα μια παράταση, δεν πρόκειται κανείς να κάνει τίποτα. Ωραία. Εγώ όμως εδώ έχω έρθει εκπροσωπώντας μια ισχυρή πολιτική άποψη. Ότι πρέπει να γίνουν δασικοί χάρτες. Άρα, εγώ πρέπει να βοηθήσουμε, αν συμφωνούμε, να γίνουν δασικοί χάρτες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λανθασμένο να μιλάμε για παρατάσεις, μόλις ξεκίνησε η ανάρτηση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος. Εξάλλου, το να κρατήσουμε ανοιχτά καλοκαιριά για τις υπηρεσίες που οι αγρότες και οι άνθρωποι θα έρθουν στις δουλειές τους δεν έχει νόημα. Ίσως προλαβαίνουμε τώρα, γιατί έχει να κάνει και με την χρήση της γης, ο κόσμος δεν έχει βγει ακόμα στα χωράφια, πλήρως, εκπροστρών βάσεως. Να κάνουμε κάποιες αντιδρομές και να κλείσουμε εκκρεμότητες. Ειλικρινά θεωρώ ότι τον Ιούλιο και να έχετε παράταση δεν θα μπορέσετε να κάνετε δουλειά τέτοια που χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν δεν θα συζητήσουμε για παράταση, θα πάμε να κάνουμε τώρα όπως ξέρουμε τη δουλειά μας σωστά. Και επίσης πρέπει να σας ενημερώσω ότι η Δήμαρχε δεν μπορεί να αλλάξει αυτό όσον αφορά τις επιτροπές. Έχουμε μία επιτροπή, είναι μόνο πρωτοβάθμια εκδίκαση. Στη συνέχεια δευτεροβάθμια ασκεί καθήκοντα του Συμβούλου της Επικρατείας. Και δεν μπορεί να αλλάξει και για έναν λόγο. Γιατί έχουν ήδη εκτελεστεί οι εργασίες αυτές για άλλους συμπολίτες μας. Θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή ισοτιμίας. Και επειδή ο κανόνας ισοτιμίας είναι πολύ ισχυρός, δεν μπορούμε εκ των υστέρων να ανοίξουμε συζήτηση για δευτεροβάθμιο όργανο. Να σας πω βέβαια ότι και το επίπεδο συζήτησης έληξε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν νομοθετήθηκε από εμάς. Το ότι λειτουργούν οι επιτροπές οι πρωτοβάθμιες εταιρήσεων σε ένα επίπεδο και μετά μέσα στην επικρατεία είναι εδώ και πολλά χρόνια νομοθετημένο. Δεν είμαι νομοθετικός, πιθανά να το ξέρετε. Δεν γνωρίζω ότι πότε έληξε το θέμα, αλλά έχει κλείσει. Δευτεροβάθμιο επίπεδο δεν είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Τώρα, ανεμογεννήτρια στο Βέλγιο και μια άλλη συζήτηση που έγινε επίσης για τα αεολικά πάρκα και τις εξορίξεις. Καταρχήν, από όσο γνωρίζω εγώ, μπορεί να μας πει η Δασάρχης, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι όταν δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, υπήρχαν πράξεις κατακλυσμού. Άρα, η κάθε περιβαλλοντική αδειοδότηση γινόταν με τις πράξεις κατακλυσμού. Δεν ξέρω κάθε έργο πώς αδειοδοτήθηκε σε όλη την Ελλάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπήρξε μια πράξη χαρακτηρισμού και μπορεί να υπήρξε και πράξη επέμβασης, γιατί σίγουρα θα υπήρχε δασικό χαρακτήρας, αν μιλάμε για το Βέλγιο, άρα θα πρέπει να υπήρξε και πράξη επέμβασης. Στη συνέχεια, ακόμα και για τη διάνοιξη οδών. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχω ακούσει καθόλου νέα για αυτό το αεολικό πάρκο, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, είναι στο κ. Σταθάκη, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο. Αυτό μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε ήδη αποφασίσει να γίνει νέος σχεδιασμός χωροταξικός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγινε ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο πριν από
δύο μήνες περίπου, με όλες τις υπολογικές οργανώσεις για τα ζητήματα της ορνηθοπανίδας και της βιοποικιλότητας και των νεολικών πάρκων, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν σημαντικά θέματα. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε να το οργανώσουμε. Εδώ πολλές φορές βλέπετε ένα διεισμό. Από μια μεριά πίεση για προώθηση των ΑΠΕ και πολύ καλά κάνουμε. Χρειαζόμαστε να το μείζον ζήτημα, αν θέλετε, την άποψή μου στο περιβάλλον, είναι το κλίμα. Αν δεν λύσουμε το θέμα του κλίματος, δεν υπάρχει προοπτική για τον πλανήτη. Είναι τραγική η κατάσταση όσον αφορά τις κλιματικές εκπομπές, τις εκπομπές αερολιθρομικητήρου. Άρα λοιπόν πολύ καλά κάνουμε και έχουμε προτεραιότητα σε δώσεις νομικές ενέργειες. Αν δεν πρέπει να επιλέξουμε, η άποψή μου είναι ότι υπάρχει δυνατότητα συμβατών ΑΠΕ με το περιβάλλον. Είναι μονόδρομος για την επιβίωση του πλανήτη. Όμως εδώ υπάρχουν θέματα κοινότητας και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ναι μεν ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, αλλά τι κάνεις με την προστατευόμενη ορνηθοπανίδα, που είναι παραδείγματος χάρη λίγα ζευγάρια κάποιων όρνεων κάπου, πολύ σημαντικά. Εμείς είμαστε περήφανοι για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας και αυτό που λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αυτή η βιοποικιλότητα είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι μόνο ελληνική. Εμείς κρατάμε εδώ την περιουσία της Ευρώπης, τη φυσική περιουσία, να έρθει και η Ευρώπη να την υποστηρίξει. Γιατί το χρειάζεται η Ελλάδα. Όρους από την Ευρώπη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του τόπου με το φυσικό κεφάλαιο μέσα. Πάντως, για να μην απολυλογώ, θα κάνουμε μια καινούργια αξιολόγηση για την σχέση ΑΠΕ και βιοποικιλότητας. Θα κάνουμε δηλαδή ένα καινούργιο χωρικό σχέδιο, δεν το συζητάμε με τον κύριο Σταθάκη που έχει την ευθύνη. Εμείς, από την μεριά του περιβάλλοντος, μπορούμε να σας πούμε ότι υπάρχουν πλέον ειδικές ρυθμίσεις για την οικολογική αξιολόγηση όλων των σχεδίων αυτών. Παλαιότερα δεν περνάγανε από το στάδιο της ΕΟΑ, της οικολογικής αξιολόγησης. Τώρα εμείς το απαιτούμε ακόμα και αν είναι ένα διοδοτημένο έργο, οποιοδήποτε έργο σε περιοχή βιοποικιλότητας, ζητάμε την οικολογική αξιολόγηση και ολοκληρώσαμε στις 15 Δεκεμβρίου τον κατάλογο Natura της χώρας που δεν ήταν ολοκληρωμένος και έχουμε πλέον απόλυτα ξεκαθαρισμένα με ψηφιακά πολύγωνα που θα τα βλέπετε σε λίγο στο χάρτη του κτηματολογίου όλες τις περιοχές Natura και έχουμε προκηρύξει και εκπονούνται ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις περιοχές Natura της χώρας. Άρα θα έχετε εκ των προτέρων σε κάθε περιοχή με βιοποικιλότητα και τις υποδιαγραφές χρήσεων πάνω στον χάρτη. Αυτό θα τελειώσει επίσης, είναι ήδη. Βρήκαμε τους πόρους, 17,5 εκατομμύρια ευρώ νομίζω πρέπει να είναι στο σύνολο της χώρας. Θα εκπονηθούν αυτές οι μελέτες, έχουν ήδη προκηρυχθεί, τώρα ανοίγουν τεχνικές προσφορές. Άρα θα υπάρχει και αυτό το εργαλείο πάνω στον χάρτη. Και έτσι τουλάχιστον παιδιά σχεδιασμού δεν είμαστε απολύτως ασφαλείς. Θα ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο. Τώρα, εκτός από το θέμα της αντίρρησης για τα κληροδεμάχια για την περιοχή της Φλωριάς, για την Μελίκη δηλαδή εκεί, νομίζω που η άποψή μου δεν πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης. Δεν αποτελέσει ότι είναι λάθος αυτό, άσκοπο. Μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρωθεί με την σύμφωνη γνώμη των συνειδητοποιητών ο χάρτης και να τελειώσει η διανομή και να είναι μια νόμιμη πράξη διοίκηση για να πω ότι υπάρχει και βεβαίωση και έτσι θα κλείσει. Και ουσιαστικά όταν εμείς ζητήσαμε να μπουν οι αναδασμοί επάνω στους βασικούς χάρτες, αυτό προϋπήρχε ήδη και σαν πρόβλημα να μπουν και οι επικισμοί. Δηλαδή και όλες οι διανομές κληροτεμαχίων πρέπει να έχουν μπει στους βασικούς χάρτες και να προβλέπονται ώστε δεν μπορεί το δημόσιο να δίνει σε έναν άκλαιο γη να καλλιεργεί και να του λέει ότι είναι δασική. Αυτό θα πρέπει να λυθεί. Είναι μια νόμιμη πράξη διοίκησης που ολοκληρώνει, αν θέλετε, το ξεκαθάρισμα της περιοχής. Τώρα, με τη συνδιοκτησία υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί υπάρχουν συνδιοκτήτες σε χερσώσεις, πρέπει να συμφωνούν με συνδιοκτήτες. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ευχαρίστως να το ακούσω για να το λύσουμε, αν θέλετε, διαφορετικά. Πάντως, το μόνο που έχω την αίσθηση είναι ότι αν υπάρχει διανομή, δεν χρειάζεται και τοπογραφικό. Εκεί νομίζω ότι είναι τζάμπα να κάνετε το τοπογραφικό. Όμως όλα αυτά θα τα μαζέψουμε για να σταματήσουμε και πρέπει να μας κάνετε μια μορφή να έρθουν τα ερωτήματα, αν θέλετε, πιο συγκροτημένα. Τώρα, για τις εξορρυκτικές περιοχές, τι να σας απαντήσω. Είμαστε αρκετά αυστηροί και αρκετά προσεκτικοί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Θα μπορούσα να σας πω παραδείγματα που αφορούν τις σκουριές, για να ξέρετε τι γίνεται σε εξορρυκτικές περιοχές. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι η πολιτεία έχει πάει τη σύμβαση των σκουριών τρίτη περίοδο στη Διετησία. Γιατί κατά την άποψη της πολιτείας δεν υλοποιείται. Είμαστε λίγο πολύ αυστηροί με τους περιβαλλοντικούς όρους και με τους όρους της σύμβασης. Στην περιοχή των σκουριών επίσης έχουμε ζητήσει από την εταιρεία να κάνει πράγματα που εκκρεμούσαν από το 12. Ταξινόμηση αποβλήτων, παρακολούθηση δάκρυων πόρων. Αδειοδότηση
πόρου ταφής υπολοιμάτων. Δεν υπήρχαν. Είναι γνωστό όμως ότι η πολιτεία μας, συμβολικά το κράτος, είτε δεν είχε τους πόρους, τους ανθρώπινους, είτε δεν ήθελε να κάνει έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες. Εμείς αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι κάνουμε έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες και να υπάρχει ανάπτυξη. Ξέρετε ότι οι επιχειρηματίες τώρα πλέον έρχονται στο Υπουργείο και λένε να κάνετε ισχυρές υπηρεσίες περιβάλλοντος, γιατί όσο δεν είναι ισχυρές, δεν ελέγχονται όλοι, άρα υπάρχει μαύρη αγορά στα απόβλητα. Υπάρχει μαύρη αγορά στα απόβλητα και μαύρη εργασία στις διεθνείς απόβλητα. Εμείς θέλουμε να πάρουν άδεια όλες οι επιχειρήσεις, αλλά να έχουμε αυστηρό έλεγχο. Να τηρούνται οι άδειες. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχω. Τώρα, γιατί αν κάποιος αφήσει τα έλεγχα για 30 χρόνια, μπορεί να τα κόψει μετά, νομίζω ότι θέλει άδεια ελληνοτομίας από την Αμφιδασταρχείο. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί είναι ένα δασικό είδος, καλλιεργήσιμο μεν, αλλά θέλει άδεια ελληνοτομίας. Αυτό γνωρίζω εγώ. Τώρα, δύο σημαντικά ερωτήματα προέκυψαν από το αρμοχώριο, αν δεν κάνω λάθος. Και οι υποχρεώσεις δικές μας. Ας τις ανακοινώσω λοιπόν αυτές τις υποχρεώσεις δικές μας. Πρώτον, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι κάποιον χρονικό ορίζοντα μέσα στο 18, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, να βγάλουμε όλες τις υπουργικές αποφάσεις για τη συγκρότηση των δασικών συνεταιρισμών. Περάσαμε ένα νέο νόμο για τους δασικούς συνεταιρισμούς και τώρα ετοιμάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του. Άρα από τη μεριά αυτή θα έχετε μέσα στο 18 θεσμικό πλαίσιο συνεταιρισμού. Ταυτόχρονα, εμείς ανακοινώνουμε την επόμενη εβδομάδα νέες προδιαγραφές για τις διαχειριστικές μελέτες. Για να μπορούν να γίνουν νέες διαχειριστικές μελέτες, γιατί πολλά από τα δάση της χώρας μας δεν έχουν διαχειριστική μελέτη. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα. Ασχολούμαστε με τους χαρακτηρισμούς, υποχρέωσή μας, με τις άδειες επέμβασης, αλλά δεν ασχολούμαστε με την παραγωγή οικονομίας από το ξύλο ή από τα μανιτάρια ή από το μέλι, από τα βότανα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν θα βγουν και προδιαγραφές για τις διαχειριστικές μελέτες. Ελπίζω να προλάβουμε αυτή τη βδομάδα να δούμε ένα προσχέδιο που έχουμε στα χέρια μας. Άρα για την περιοχή του αρμοχωρίου, τουλάχιστον αν κατάλαβα καλά, δύο από τα πράγματα που σας λείπουν, πώς θα γίνει ο συνεταιρισμός και πώς θα γίνει η διαχειριστική μελέτη, θα λυθούν φέτος. Τέλος, για τις Καστανιές, να πω ότι εμείς έχουμε βγάλει μια υπουργική απόφαση για το θέμα, μια εγκύκλιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει δυνατότητα της καλλιέργειας και της επιδότησης Καστανιάς σε δασικές εκτάσεις. Η Καστανιά, αν δεν κάνω λάθος, επίσης είναι δασικό είδος. Αυτό μπορεί να το πούνε και οι επιστήμονες του πεδίου. Δεν είναι πρόβλημα λοιπόν αν απεικονίζεται ως δέλτα στον δασικό χάρτη, διότι καλλιεργείται και επιδοτείται. Αν υπάρχει θέμα ιδιοκτησίας εντός αυτού, δεν αμφισβητεί το δασικό χάρτη, αν υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα. Δεν έχω καταλάβει ποιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ. Αν είναι πάντως πρόδειλο σφάλμα, με την απεικόνιση άλλης καλλιέργειας ή λανθασμένου είδους καλλιέργειας, υπάρχει εγκύκλιο για τα πρόδειλα σφάλματα εντός δασικών εκτάσεων. Εκεί που είναι πυκνόφυτο δηλαδή και έχουμε πλαγιές ή μεγάλα δέντρα και μπορεί να λυθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν ένα δάσος Καστανιάς ιδιωτικό απεικονίζεται ως δέλτα, παραμένει ως καλλιέργεια Καστανιάς και επιδοτείται. Και δεν αφισβητείται την ιδιοκτησία του. Αν κατάλαβα καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είπα. Και υπουργός Μηχανικός είμαι, δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Αλλά είναι εδώ οι άνθρωποι γιατί τα έχουν κρατήσει ήδη οι συνεργάτες μου και μπορούν να συνεισφέρουν και άλλοι βέβαια και οι Ρασάκη με ευχαρίστω. Λοιπόν, αν κάτι θέλει να συμπληρώσει ή να εξηγήσει και η Βασάκης που ζήτησε το λόγο και ο κύριος Διαμαντόπουλος και ο Κώστας Παρασπυρόπουλος που είναι βασιλόγος συνεργάτης του Υπουργού. Κυρία Βασάκη. Καλώς ήρθατε στην περιοχή μας, κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε δει πολλές φορές τις σκέψεις εμείς και κατηδία μας σαν υπηρεσιακοί παράγοντες. Θέλω να ενημερώσω λίγο εσάς πρώτα-πρώτα ότι ειδικά το δασαρχείο Βέλιας σχεδόν το 80% των δασών είναι ιδιωτικά. Μόνο ένα 20% έχουμε δημόσια τάξη και γι' αυτό έχει μια ιδιομορφία το δασαρχείο Βέλιας. Έχουμε ιδιωτικά, συνιδιόκτητα στα οποία μετέχει το δημόσιο με το 1/5. Έχουμε μοναστηριακά, έχουμε διακατεχόμενα, έχουμε ό,τι υπάρχει από δάσος ιδιοκτησιακό καθεστώς, το έχει το δασαρχείο Βέλιας. Ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, νομίζω. Να φανταστείτε ότι χρειαστεί κάποιος από όλη την Ελλάδα μας παίρνει τηλέφωνο. Έχουμε μια ιδιομορφία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που φαίνεται βέβαια τώρα και στους δασικούς χάρτες. Μπορεί να μην εξετάζουν χάρτες όπως το ξέρουν όλοι, εμπράγματα, δικαιώματα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Στα συνειδιώκτα αυτό που είπε και η συνάδελφος, η Ιδιώτης Ελένη εδώ δίπλα μου, ότι που θέλει συγκατάθεση
τις εκλεισμένες εκτάσεις του 100% των συνδιοκτητών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο στα περισσότερα βάση. Και εδώ σας λέω, μιλάω για το 80% των βασών, έτσι. Αυτό θέλει κάπως να λυθεί. Γιατί στη σύνταξη, ας πούμε, διαχειριστικών μελετών, και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι το δασαρχείο μας έχει για όλα τα βάση διαχειριστικές μελέτες, τόσο για τα δημόσια, όσο και οι δασοκτήμονες ιδιώτες υποβάλλουν κανονικότατα κατά δεκαετία τις μελέτες τους. Δεν έχουμε βάση τα οποία δεν διαχειρίζονται λόγω μη σύνταξης διαχειριστικών βασών. Όλα τα βάση μας διαχειρίζονται. Οπότε εδώ πρέπει να το δείτε μήπως πάει όχι στο 100%, γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Αυτό πρέπει είναι στον αέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί έχουμε πολύ, πάρα πολύ. Ένα άλλο θέμα που είπατε με τους Δήμους. Με τους Δήμους διαφωνώ, για τις Δημοτικές είχε πει και ο Δήμαρχος που έκανε αυτή την ερώτηση. Γιατί για μένα, έτσι πως το έχουμε δει στο Βασαρχείο, ότι δεν μπορούν αυτές οι εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί, δημοτικές εκτάσεις δασικές από τους ιδιώτες, στον ΟΣ να έχουν δηλωθεί από αυτούς. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι αυτός που θα την καλλιεργεί, ο χρήστης. Ο χρήστης δεν είναι ο Δήμος, έχει δει το Δήμαρχος εδώ, υπάρχει και εδώ ένα πρόβλημα. Και έχουμε πολλές. Είναι κάτι σε πόλου του Δήμου, είναι καταπατητής έναντι του Δήμου. Δηλαδή, ο Δήμος εδώ έχει πάρα πολλές εκτάσεις, οι Δήμοι, οι οποίες είναι καταπατημένες. Οι ιδιώτες τις έχουν δηλώσει στον ΟΣΤΕ. Οπότε κινδυνεύει μέσα σε εισαγωγικά ο Δήμος, έχει δει το Δήμαρχος, να κατοχυρωθούν αυτές οι εκτάσεις, αφού πάνε σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί ο άλλος με τον ΟΣΔΕ να κάνει τα ξέρετε καλύτερα, να πάει στον καταπατητή και ο Δήμος πώς, αφού είναι ο ιδιοκτήτης. Έχουμε και εδώ ένα θέμα, θέλω να το δείτε. Μπορεί να το δημοσίου προβλέπετε, το χαίρετε. Όχι, όχι. Ο Δήμος, ας πούμε, εμείς πρέπει να είναι ο χρήστης. Ο χρήστης δεν είναι ο Δήμος, είναι ο ιδιώτης. Ο χρήστης είναι ο ιδιοκτήτης, μπορεί και ο ιδιοκτήτης να κάνει τέτοιο. Μπορεί αν είναι χρήστης. Αν είναι χρήστης, αν δεν είναι χρήστης. Λοιπόν, ολοκληρώσει να μιλήσω. Λοιπόν. Μήπως ξεκαθαρίσει κάποιους επόμενους, όπως ο κύριος Γιαμαντόπουλος ή κάποιους άλλους κάποια θέματα. Είναι θέματα και για τη Φιλουριά, τα οποία δεν τα ξέρει ο κύριος Γιαμαντόπουλος. Η Φιλουριά, ας πούμε, είναι ένα ιδιωτικό δάσος, στο οποίο έχουν επιτραπεί νόμιμες εκερσώσεις. Υπάρχουν μέσα στο δάκρυο, ήρθε και προχθές, νομίζω ο κύριος Αντιδήμαρχος, τα είπαμε. Λοιπόν, υπάρχουν νόμιμες εκερσώσεις, αλλά δυστυχώς ξέρετε παλιά, με τα καρφίματα. Σκαρίφημα. Ούτε συντεταγμένος, ούτε τίποτα. Βρήκαμε μια λύση, όπως κάναμε και στο δάσος της Νέας Κάφης, που ήταν ίδια περίπτωση, και ήδη ετοιμάζουμε μια εισήγηση, έχουμε συνεννοηθεί και παρακάτω. Θα κάνουμε μια εισήγηση συνολική, γιατί όντως υπάρχουν νόμιμες εκερσώσεις και το θέμα της Φιλουριάς θα λυθεί. Το θέμα βέβαια είναι, όπως όλοι πρέπει να ξέρουν, πρέπει να γίνονται τοπογραφικά. Το πρόβλημα το μεγάλο στους σώρους που έρχονται και ρωτάμε και είναι πολύ λογικό οι άνθρωποι, είναι το κόστος των τοπογραφικών. Όλοι. Το πρόβλημα δηλαδή των πολιτών, σας το λέω, δηλαδή εκεί έγκυται περισσότερο. Δεν ευθυνόμαστε ούτε εμείς ούτε τίποτα. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται διαφορετικά να εδώ είναι το αυτό. Δηλαδή έχουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία, το λέω για όλους, δεν είναι παράπονο προς εσάς, ότι χωρίς συντεταγμένες δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αν δεν έχουμε τοπογραφικό, πού θα δούμε πού είναι το χωράφι του καθενός, για να μπορούμε να δώσουμε λύσεις, είτε σε αντίρρηση που πάνε στα σημεία υποστήριξης, είτε στα δασαρχεία που έρχονται για τις εξαγορές, χωρίς τοπογραφικό. Δηλαδή θέλω να κατανοήσει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε αλλιώς να προεντοπίσουμε. Θα ήθελα να κατανοήσω τόσο πολύ χωρίς ένα τοπογραφικό τράξιμο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Διαμαντόπουλε, θέλεις κάτι να συμπληρώσει και μετά. Όχι, 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 να απαντήσω. Αν κάτι θέλει να εξηγήσει, κύριε Διαμαντόπουλε. Θα μπορούσε και μετά να κάνω ερώτηση. Καλημέρα και από μένα. Ένα-δύο θεματάκια λίγο να διευκρινιστούν. Το
σημαντικότερο νομίζω που θήκηκε σήμερα είναι αν οι ΟΤΑ πρώτη ή δεύτερη βαθμού μπορούν να μπουν στη διαδικασία αλλαγής χρήσεως και εξαγωγής εκτάσεις ή όχι. Θεωρώ ότι μπορούν και πρέπει να το κάνουν, διότι η σχετική νομοθεσία παραχωρεί, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, στον ΕΤΟΝ, σε αυτόν που ετήτεται τη συγκεκριμένη διαδικασία, ένα δικαίωμα. Το οποίο είναι ένα ενδιάμεσο δικαίωμα, ούτε εμπράγματο, ούτε νοσικό. Στο οποίο μάλιστα μεταβιβάζεται, μεταγράφεται. Και νομίζω ότι ένα ΟΤΑ πρώτου βαθμού με την ευρύτερη δημοτική και κοινοτική νομοθεσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να αφήσει, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέμα στα χέρια μια διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται στο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα. Άρα το αίτημα, και αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, πρέπει να γίνει. Έτσι, πρέπει να γίνει. Διότι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν από μόνοι τους αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπει ο δημοτικός κώδικας για τις δημοτικές εκτάσεις. Κάναμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, στο Δήμο Θέρμης έγινε αυτή η διαδικασία στη Θεσσαλονίκη και ακολουθείται κανονικά η διαδικασία από τις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο θέμα και αυτό το δικαίωμα το ονομάζω Τεσαρούφ, είναι τουρκικό δικαίωμα, το έδινα παλιά οι Τούρκοι για τις καλλιέργειες, Τεσαρούφ, έτσι λέγεται το δικαίωμα αυτό, είναι παλιό και δεν μπορούν οι Δήμοι νομικά να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία. Ο Δήμος για τη δασική νομοθεσία θεωρείται ιδιώτης όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις και άρα να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Το δεύτερο θέμα που θίχνει είναι για τις δασωμένους, ας το πούμε έτσι, αγρούς, οι οποίοι όμως έγιναν με τεχνητή φυτεία. Κύριε Υπουργέ, αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα από ευρύτερες προβλέψεις, όπου έχουμε τεχνητή δάσωση ή αναδάσωση, η έκταση αυτή δεν υπόκειται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Είναι σαφές αυτή η δασική νομοθεσία, είτε αφορά Καστανεώνες, είτε ένα από τα που είπε ο συνάδελφος εδώ. Εκείνο που θέλω να επισημάνω επίσης, το είπατε κύριε Υπουργέ, είναι για τις επιδοτήσεις δασικών καλλιεργειών από τον ΟΣΔΕ. Έτσι, Καστανεώνες ή άλλα είναι δασικά που υπάρχονται στις διατάξεις του ΟΣΔΕ. Αυτό γίνεται, όπως είπατε, με βεβαίωση της στάμενης κατάστασης λέγεται, είναι ένα εργαλείο πάλι δικό σας, το οποίο ο αγρότης το παίρνει από την δασική υπηρεσία και δεν έχει πρόβλημα με την επιδότησή του στον ΟΣΔΕ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόσος. Ονομάζομαι Τόσος Αριστείδης, ιδιώτης δασολόγος. Κύριε Υπουργέ, μια διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω σχετικά με τις ανταλλάξιμες εκτάσεις, των οποίων η διαχείριση υπόκειται στη Δημοτική Εταιρεία Δημοσίου. Ήδη όπως αναφέρατε, έχετε επίγνωση του θέματος στην περιοχή μας και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην περιοχή που πουλούν Νάουσας. Εκεί έχουν αρκετές εκτάσεις όπου έχουν εκτιστεί στο παρελθόν. Χτιστεί. Κατοικίες. Δεν μιλάμε καθαρά μόνο για καλλιέργειες, μιλάμε και για εκτάσεις οι οποίες έχουν οικίες μέσα, οικοδομές. Και για άτομα τα οποία ενδιαφέρονται ενδεχομένως να κτίσουν στο αμέσως ή το απότερο παρελθόν. Μέλος. Ήδη από τους χάρτες του 1945 αυτές χαρακτηρίζονται ως δασικές, που φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι προϋπήρχαν καλλιέργειες και πριν το 1945. Αναφέρατε ότι δυστυχώς στις περιπτώσεις αυτές όπου φαίνεται κέρδωση δεν μπορεί να γίνει αντίρρηση. Δεν διέφερε όμως, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, να υπάρχει αντίρρηση ώστε στο άμεσο μέλλον, εφόσον παραχωρηθούν οι εκτάσεις αυτές από την Δημοτική Εταιρεία Δημοσίου, να μπορεί να γίνει επέμβαση όχι μόνο σαν καλλιέργεια, αλλά και για άλλες δράσεις. Οικοδομική αντίρρηση, κτλ. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν πρέπει ο πολίτης να υποβάλλεται στη βάσανο και στο κόστος μια αντίρρηση όταν δεν αμφισβητεί ότι ο χαρακτήρας είναι, ας πούμε, τώρα άλλο. Αν είναι αγροτικός εδώ, άλλο. Το άλλο σημαίνει αυτό που είναι κερδισμένο. Αν αμφισβητεί το ΔΕΛΤΑ το πρώτο, δηλαδή ότι δεν ήταν ΔΕΛΤΑ το 45, τι κάνει. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν είπα γι' αυτό. Όμως εδώ υπάρχει μάλλον ένα ζήτημα το οποίο έχει μέσα και την ΚΕΑ, την Δημοτική Εταιρεία του Δημοσίου. Και είναι αρκετά ειδικό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε και θεσμικά. Δηλαδή, έκανα και νόημα στον Δήμαρχο να το δούμε κάπως και με τους βουλευτές μας και με τον Δήμαρχο που είναι εδώ μπροστά. Ωραία. Αυτό εννοώ γιατί είναι. Είναι πολύ σύνθετο, εκφεύγει τις. Ακριβώς. Λέω να το δούμε λοιπόν θεσμικά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, γιατί δεν αφορά τον δασικό χάρτη. Έχει να κάνει με τη δασική νομοθεσία. Επηρεάζεται, συμμετέχουμε και
ως γείτονά σας να κάτσουμε το δούμε εδώ πέρα όσο γίνεται περισσότερο, ενώ ως γείτονας της Θεσσαλονίκης. Ευχαρίστως. Έχω ενημερωθεί, σας είπα, μου έχουν δώσει ένα αδερφό υπόμνημα, αλλά να το δούμε σε μια διαφορετική διαδικασία πιο οργανωμένη. Δείπατε το κάνουμε, λοιπόν, έτσι κι μαζί. Λοιπόν, πέρα από τον κύριο που είναι το μικρόφωνο, ο κλείνουμε δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Βλέπω, δεν σήκωσε άλλο στο χέρι, θέλω να προτρέψω. Λοιπόν. Υπουργέ, η δικιά μου ερώτηση έχει δύο σχέσεις. Ένα όσον αφορά με τον τοπικό χαρακτήρα που έχει με το κουκούνι, ως προς το διαμόρφωση και το μορφολογικό του εδάφους, εκεί θα πρέπει να χρηματοδοτούν κατ' εμέ αυτές τις εκτάσεις λόγω του μορφολογικού εδάφους που λέμε, γιατί ο πατέρας μου από τον πατέρα μου, σαν απλός πολίτης τώρα το συζητάω, από το 1920 έχει αγορά από δύο πρώην ιδιώτες από εκεί πέρα. Λοιπόν, παράλληλα όμως έχουν τους όμορους νόμους, όπως η Πέλαγα παράδειγμα, όπου εκεί πέρα είναι της μητέρας μου κάποια έκταση. Και βρίσκω τη δυσκολία, όπως είπε η κυρία Δασάρκης, και δεν διευκολύνει καθόλου αυτό, αν και είναι συνταγμένες έχουμε κάνει, και δεν υπάρχει κάτι που να μπορέσουν να ιδιωτικοποιηθούν αυτές τις εκτάσεις, που είναι κορτολιβαδικές και παράπευε του οικισμού του άλλου γραμματικού, αναφέρεται ας πούμε σε κάποια περιοχή της Ελλάδας. Ξέροντας όμως ότι σε αυτό το συγκεκριμένο νομό, ποιο νομό είναι, της Πέλας, λοιπόν, θα έχει κάποια, υπάρχουν ας πούμε αδικίες, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω, στο ότι οι πορτολογικές εκτάσεις όπως ήταν το Μεσόβουνο έχουν ηθικιστικό χαρακτήρα εκεί πέρα και δόθηκε και αυτό. Η αδικία υπάρχει ότι δεν υπάρχουν ακόμα ας πούμε χαρτιά για το άλλο γραμματικό, όπως και συμβαίνει τώρα με το κουκούλι που είναι και από αγορές ή τελικό και από καταπατήσεις. Αυτό, ευχαριστώ. Ναι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, να γίνει τώρα, αλλιώς να το κλείσουμε, γιατί περιμένει και η δημοσιογράφη. Και επειδή τώρα έχουμε τις δυνατότητες για να πάμε και να καλλιεργήσουμε να κάνουμε, ενώ τότε θα μπορούσα να βάλω τα κουλάρια μετά από τα 10 ώρες πήγαινε έλα, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η διαδικασία. Έχουμε ένα τέτοιο πόλεμο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να κάνω έναν επίλογο, όσο είναι δυνατό. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε εδώ μαζί μας τρεις θεσμικές εκπροσωπήσεις που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Έχουμε τους βουλευτές του νομού, τους δημάρχους και την δασική υπηρεσία, το δασαρχείο. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ώστε σε αυτό, βέβαια έχουμε και περιφερειακούς συμβούλους. Συγγνώμη. Άρα έχουμε και το δεύτερο βαθμό της διοίκησης. Πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον νομό με αφήνωση όσο περισσότερο γίνεται. Θα έλεγα λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα είμαστε 18 Μαρτίου, ότι πρέπει μέχρι την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή για ένα μήνα, να δώσουμε δυνατότητα στους εκπροσώπους σας, δηλαδή τους Δήμους, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Δασαρχείο και τους βουλευτές, να μαζέψουμε τέτοια θέματα που έχουν ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο. Που εκπροσωπούν πολλούς καλλιεργητές, δηλαδή όχι ατομικές προθέσεις. Αυτές πιστεύω ότι η δασική υπηρεσία και τα σημεία υποστήριξης μπορούν να τα διαχειριστούν. Να δούμε πολλά διαθεσμικά ζητήματα, όπως και πιθανά ζητήματα ενημέρωσης απομακρυσμένων οικισμών ή ανθρώπων τρίτης ηλικίας που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, για να κάνουμε ένα ραντεβού, το ζητάω δηλαδή επίσημα, να κάνουμε ένα ραντεβού για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα όμως οι άνθρωποι που είναι εδώ και βέβαια η Ομαρχιακή Επιτροπή στον βαθμό που της αντιστοιχεί και με τη διοντολογία που πρέπει, γιατί είναι εδώ οι θεσμοί και οι θεσμοί, να μας υποστηρίξει τη διαδικασία, για να μπορέσουμε να σας δώσουμε απαντήσεις και σε μεγάλα θεσμικά ελλείμματα, προβλήματα που δεν είναι οι δασικοί χάρτες. Οι δασικοί χάρτες πάνε να λύσουν όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αποκαλύπτονται. Επειδή εμείς λοιπόν ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε, να δώσουμε ένα τέτοιο ραντεβού, έτσι και να μας μένει μετά άλλους μια περίοδο 2 μηνών για να εφαρμόσουμε την όποια λύση και θα μου δώσετε και εμένα τον χρόνο για πιθανή ρύθμιση νομοθετική ή εγκύκλια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν απλά να πάει κάποιος στη Βουλή εύκολο να αλλάξει κάτι ή να προβλέψει μια υπουργική απόφαση. Θέλει χρόνο, δημοσιεύσεις, έναν έλεγχο νομιμότητας και πρέπει ο πολίτης να την έχει στα χέρια του τουλάχιστον ένα μήνα πριν λήξει προθεσμία. Επειδή θέλω να είμαστε συνεπείς ως προς τον χρόνο, να το επιδιώξουμε τουλάχιστον, να πούμε ότι τέτοια μεγάλα θεσμικά ζητήματα να τα μαζέψουν οι Δήμοι με την υποστήριξη των βουλευτών
του Περιφερειακού Συμβουλίου και προφανώς με μια πρώτη αξιολόγηση παρακαλώ από την Δασάρχη ή από τις δασικές υπηρεσίες συνολικά, γιατί μπορεί να μην είναι στο όριο του Δασαρχείου Βέρειας. Δηλαδή να κάνουμε ένα πρώτο σκρινάρισμα, ένα πρώτο αποσκήρισμα, ό,τι δεν μπορεί να λυθεί με την νομοθεσία. Παρακαλώ και δασικοί υπάλληλοι να βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται, γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα μεράκι των δασικών υπαλλήλων. Χρόνια θέλαμε δασικούς χάρτες. Χρόνια δασική επιστήμη, τα πανεπιστήμια μας λέγανε δασικοί χάρτες, δασικοί χάρτες. Ωραία, τώρα κάνουμε κάτι που αντιστοιχεί και στην επιστήμη τους, που τους δίνει και έναν άλλο χαρακτήρα από εδώ και μπρος, πιο παραγωγικό, να μας βοηθήσουν να υπάρχει αυτή η συνεργατική σχέση πολίτη με τις δασικές υπηρεσίες για να λυθούν προβλήματα. Δεν θέλουμε αυτή την περίοδο των 6 μηνών που θα έχουμε και για τις αντιρρήσεις να είμαστε αντίπαλοι με την πολιτεία. Σύμμαχοι πρέπει να είμαστε με την κοινωνία. Αλλά να μας φέρει τόσα προβλήματα που μπορούν να λυθούν να τα δούμε είτε στην Αθήνα είτε ένα Σαββατοκύριακο εδώ. Γιατί νομίζω ότι θα δώσουμε και μια άλλη εικόνα και ένα άλλο μήνυμα στην κοινωνία. Ότι τελικά μπορούμε να πάμε καλά. Ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν αλλιώς. Μπορούμε να τακτοποιούμε κάποια θέματα, γιατί εδώ έχουμε να λύσουμε πολλά ζητήματα. Στο αναπτυξιακό συνέδριο, εγώ θα βάλω και άλλα θέματα. Να δούμε και την Natura, να δούμε και τα απορρίμματα, να δούμε και την ανακύκλωση. Έχουμε πολλά ζητήματα να ανοίξουμε. Ας κλείσουμε σήμερα τους δασικούς χάρτες με έναν στιβαρό προγραμματισμό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μας δώσατε πληροφορίες σημαντικές. Να σας ευχαριστήσω και εσάς για την πρωτοβουλία, γιατί είδαμε και εμείς κάποια συλλογικά ζητήματα και να σας πω ότι πάντα χαίρομαι και πάντα θα χαίρομαι να έρθουμε και να συζητάμε μαζί. Να είστε καλά. Να πούμε ότι το επόμενο βήμα είναι στο αναπτυξιακό συνέδριο, στα τραπέζια του ΠΕΡΑ, οπότε οι φορείς μπορούν να παρευρίσκονται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό και τους συνεργάτες και για την ομιλιακή και για τις διευκρινήσεις.